Ωραία, με κομματάρε που ξεκινάς να σλαμά. Α, γι' αυτό σ' αγαπάω. Είσαι ένα χαμίνι του δρόμου και της κερκίδας, φίλε. Ετοιμάζει γύρω θριάμου για πάω και μετά την πεντάρα. Ε, τι βάζεις, τέτοια, ε. Αδέρφια, καλημέρα. Συγκοπή. Δεν λέει να το χωνέψει. Αδέρφια, καλημέρα. Αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα, ξαδέλφια. Σήμερα η εκπομπή έχει άπειρα θέματα. Οπότε δεν μας παίρνει στην εισαγωγή να χαζολογήσουμε. Έτσι. Γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Και άστο, όπου να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με ύμνο. Ξεκινήσαμε με ύμνο. Γιατί πρωί-πρωί μου λέει ένα παλικάρι, κανόνισε, λέει, σήμερα να μας κάνεις ρεζίλι. Με τα γενέθλια που έχουμε. Σαν σήμερα. Έλα ρε φίλε, λέω, τι σαν σήμερα. Λέει, σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο άνθρωπος ο οποίος μας στοίχιωσε, μας στοιχιώνει και θα μας στοιχιώνει ακόμη και μετά το θάνατό μας, θα στοιχιώνει τις ζωές μας με εφιαλτικά κιθαριστικά ριφ όπως αυτό. Έλεγα, είπα πριν από περίπου μισό λεπτό στον Χρήστο Κιώση, ότι αν είχες γράψει μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τέλος, σταματάς, σταματάς, ναι. Μόνο αυτό. Τι άλλο να έγραφες. Μόνο αυτό. Αυτός έγραψε ακόμη 800 κομμάτια. Ίσως όχι σαν αυτό. Ίσως καλύτερα από αυτό. Αλλά είναι ένας από τους ύμνους, ένα από τα κομμάτια που άλλαξαν τη ζωή μας, που μας δείξανε τον ορθό σκοτεινό δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένα και εφιαλτικά για μας, Τόνι Αϊόμι. Λοιπόν, οπότε τα γενέθλια του Τόνι Αϊόμι είναι ένα θέμα ολόκληρο. Περιμένουμε σχόλια για Τόνι Αϊόμι, τον Axman, τον Black Sabbath. Είναι σαν θέμα αυτό ένα από τα βασικά θέματα της σημερινής εκπομπής. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Χρήσανθε! Τρία εισιτήρια ΠΑΟΚ Άρης για την Κυριακή. Μπράβο, Κυριακή 7.30 ώρα, γήπεδο Τούμπας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, ΠΑΟΚ, αποστολή, γύρω Τριάμβου, αποστολή στο 54526. Ένα-ένα. Να ανεβάσει τη φωτογραφία τώρα. Χρήστο, ναι. Χρήσανθε, έχει βγάλει η Μαριλής φωτογραφιάρα τον Παναγιώτη. Μπράβο. Είναι βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Oh, το βασικό ποιο είναι. Oh, ρε, ότι θεωρώ τον εαυτό μου, τι? Πρώτα εμένα το λέω, αργόστροφο. Είμαι αργόστροφος. Το ομολογώ. I'm a slow turner, που λένε οι Άγγλοι. Και μετά είναι αργόστροφος και ο Χρήσανθος. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι. Εγώ είμαι πρώτα αργόστροφος και ο βασικός αργόστροφος. Γιατί ο Χρήσανθος είναι και νεότερος. Λοιπόν, ανέβασε τώρα, γιατί χάνουμε χρόνο, είναι βασικό θέμα, Χρήσανθε. Έβγαλε φωτογραφιάρα. Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας είναι στη φωτογραφία στο Facebook του Λίμπερο σε 5-3 λεπτά από τώρα με το καινούριο του κούρεμα. Απλά θέλω να βάλει από κάτω ο Χρήσανθος ένα σχόλιο. Τρία εισιτήρια. Πάω Κάρι στην Κυριακή στο στάδιο της Τούμπας. Έτσι, FM και ενώ ονοματεπώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54526. Χρήστος Κιώσης μαζί μας. Χρήστο, μπες με το άλλο κομμάτι, ναι, που έχει μεγάλη επική εισαγωγή. Μπράβο. Για να προλάβω να πω κάτι στο Χρήσανθο. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες τώρα στο margaritopoulos.com και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Το Μαργαριτόπουλο μπορείτε να βρείτε και ασφάλεια υγείας. Νιώστε σίγουροι για την περίθαλψη της οικογένειάς σας με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο το άτομο. Τσάμπα πράγμα δηλαδή. Συμπεριλαμβάνονται αμοιβές γιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, επεμβάσεις και αποκλειστική νοσοκόμα. Πληροφορίες margaritopoulos.com 2310-911-701. Μαζί με τον Μαργαριτόπουλο έχουμε και την Dialog. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη ώρα της εκπομπής της Τρόικας εδώ πέρα, στους 107,4 στο Λίμπερο της καρδιάς σας. Πάμε μαζί, αλλά μπρατσέτα. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια. Μιλάς και διαβάζεις άπτεστα γερμανικά. Αν μιλάς και γράφεις γερμανικά, τι μπορείς να κάνεις. Και αν είσαι επικοινωνιακός, βέβαια, αξιόπιστος και συνεργάσιμος. Τρία βασικά πραγματάκια. Προσφέρει Dialog. Κρατήσου. 1.100 ευρώ εισόδημα τουλάχιστον. Επιπλέον προνόμια. Πληρωμένες διακοπές, ήδη τι άλλο θες, έχεις χορτάσει. Ρεπό σε αργίες, ουχ, δεν χορταίνουμε τίποτα, φαταούλ. Μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Και 3 εβδομάδες εκπαίδευση, 21 μέρες. Πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Μπορείτε ήδη να κάνετε αυτό που έχει κάνει ο Άλεξ Ήρβε, που έχει στείλει 8 μηνυματάκια. Μας ξεπαρθενιάζει SMS-ικά. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Τρία εισιτήρια και τον αγώνα της Κυριακής 7.30 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Πάω και εναντίον Άρη. FM, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, ΠΑΟΚ, αποστολή
στο 54-5-26. Ωρε χαμός. Ωρε χαμός. Πάμε μετά, ό,τι κομμάτι άλλο ετοίμασε, ό,τι θες. Απλά σήμερα αυτό μπήκαμε εισαγωγή για Tony Iommi, Black Sabbath. Είναι ολόκληρο θέμα, έτσι. Tony Iommi, Black Sabbath, τα ρίφ του που μας τύχιωσαν, συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Είναι θεματάκι ολόκληρο. Το βασικό όμως θέμα της εκπομπής είναι ότι με θεωρώ αργόστροφο. Το ομολογώ, ρε παιδιά, ναι. Είμαι αργόστροφος. Είμαι αργόστροφος. Χρειάστηκα σχεδόν ένα 24ωρο για να καταλάβω το πλέον οφθαλμοφανές και το πλέον προφανές. Χρήστο και όσοι έχουμε και σήμερα, και έψε και σήμερα, κάνει τα μαγικά του, στα αντέξε την κονσόλα του Λίμπρου της καρδιάς σου. Παντού, παντού. Λοιπόν, η φωτογραφία με φρεσκοκουρεμένο Παναγιώτη Παπαδόπουλο έχει ανεβεί παντού, εννοούμε, στα social media του Λίμπερου. Πάταγος, έτσι, πάταγος. Και στο Facebook και στο Instagram με Χρήστο. Και σε τι άλλο, wow. Facebook, Instagram, υπάρχει κάτι άλλο? Άλλο, όχι. Γιατί είμαι, επειδή είμαι λίγο πίσω, εγώ όπως έχει κάτι άλλο. Εντάξει, ωραία, ωραία. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από Alex Silver. Του οφείλουμε ένα υπερτεράστιο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ από εδώ μέχρι τον Βαθύλακο και τον ονομούμε. Διαβάζω το μήνυμά του, ελπίζω να μην το σκοτώσω, γιατί δεν το είδα. Δεν το έχω δει ολόκληρο. Έρχεται σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Στην ουσία στέλνει 8 μηνύματα. 8. Alex Silver, δεν έχουμε λόγια πραγματικά. Μία μουσική ανάσα με ένα από τα επικότερα ριφ του Tony Iommi και πηγαίνουμε στο μήνυμα του Alex Silver. Βάλε και Warpigs, βάλε και τέτοια. Εντάξει, και μετά βάλε το Παναγιώτη. Εντάξει, okay, βάλε, έχω 2 ώρες εκπομπή. Να πούμε ένα ευχαριστώ στον Λουτσέσκο, ρε φίλε. Ναι, εννοείται, εννοείται. Πρώτα στον, και χρόνια πολλά και καλά στον άνθρωπο. Α, γιώρο, ναι, γιώρο. Δεν, γιατί το πέρασε στον πάη, θες, ναι, το ξεχάστηκε. Ναι. Θέλει την άνθρωπο να το πω και χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Το ξέχασε, εσύ. Αλλά χίλια μπράβο στου οπαδούς του ΠΑΟΚ που επιτέλους ακούστηκε το Ιβάν Σαββίδης. Γιατί το πρωτάθλημα το παίρνει αυτός. Συμφωνώ με Ζαγόρα. Συμφωνώ απόλυτα με Ζαγόρα. Το πρωτάθλημα είναι του Ιβάν Γνατίεβιτ Σαββίδη. Δεν σχολιάζω αυτό. Αυτοματισμή που κάνει ο Ρασβάναρο, δεν υπάρχουν φίλοι. Ο καλύτερος προπονητής της τελευταίας 15 ετίας, να ξέρει. Δεν θυμάμαι πρόεδρο να το έχει κάνει πιο εύκολο το πρωτάθλημα για παίκτες. Ο Μπάγκερ κάλλιστα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σκιά του Ρασβάναρου. Κανέναν. Δεν θυμάμαι πρόεδρο που να το έπαιρνα και εγώ. Με παντόφλες και πιτζάμες όπως είναι. Πέντε διαφορετικοί παίκτες σκοράρουν κάθε φορά. Ωραία, τι γίνεται. Μόνο Πασχαλάκης έμεινε να σκοράρει. Ένα λοιπόν, πέρα πρέπει να το εκτελέσει αυτός. Ναι. Σε δύο νότες υπάρχει το μήνυμα του Alex Silver. Ξεκίνα. Ναι. Alex Silver, καλημέρα. Είναι η μόνιμη εισαγωγή του αυτή. Για το χθεσινό ματς, okay. Ο αντίπαλος ήταν αδύναμος. Αλλά βγάζεις δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ο Ολιβέιρα είναι παιχτάρα με τεχνική επίπεδου τσουλού. Κλωτσάει και όταν πρέπει. Αλλά το μεγάλο κέρδος είναι ότι λύνονται και τα πόδια του Μαουρίσιο, που φεύγει από πάνω του η αποκλειστική ευθύνη για μετάβαση της μπάλας από άμυνα σε επίθεση. Σοφό το μήνυμα του μέχρι τώρα. Για τον Ολιβέιρα, εγώ ακόμη περιμένω να δω. Εγώ, ναι, εντάξει, αλλά για τον Μαουρίσιο. Sorry, για το Μαουρίσιο έχει συγγνώμη, δίκιο. Δεν έχω λιποθυμήσει με κάτι. Mm. Συγγνώμη. Μην κοιτάτε με τι έρχεται. Εδώ να τον εδώ, δω. Εδώ, σωστά, ναι. Συγγνώμη, εγώ γιατί ακόμη με το πάνω. Το Μπερμπάτοφ ήταν, ρε φίλε, Δάφνες και στολίδια και τα λοιπά, ναι, έτσι. Όχι, ναι. Αυτός δεν έχει και κάτι. Ναι. Η εικόνα, αμάν, ναι, Δάφνες. Ναι, ναι. Δεν. Εγώ ακόμη με Ολιβέιρα θέλω να δω. Sorry, δεν είδα τίποτα. Από αυτά που λες, δεν μου είναι κριτήριο τώρα αυτά τα δύο μάτς. Έτσι. Οκ. Okay. Υπομονή. Πάμε παρακάτω. Συνέχισε. Δεύτερον, συνεχίζει ο Alex Silver. Γύρω στο 60, ο Ολιβέιρα κάνει μία ενέργεια και απασχολεί τρεις παίκτες και την σπάει στον Πέλκα στο ύψος της περιοχής και αντί να παίξει με την μία και να βγάλει τον Ακπομ τέτα τέτ, βάζει το μικρό ποδοσφαιρικό μυαλό του στην σκέψη να κάνω και εγώ ντρίπλα, να σας δείξω τι μπαλάρα ξέρω, γιατί ήρθε ο Πορτογάλος να μας δείξει ότι ξέρει μπάλα. Σοφό, πάρα πολύ σοφό αυτό. Δεν θα γίνεις, απευθύνεται στον Δημήτρη τον Πέλκα, ναι, έτσι, ο Alex Silver, αν ακούει ο Δημήτρης ο Πέλκας ή συγγενικά του πρόσωπα ή φίλοι του, ας τον ενημερώσουνε, δεν θα γίνεις ποτέ μεγάλος παίκτης, δυστυχώς φίλε μου, γιατί σκέφτεσαι πρώτα με το κάτω κεφάλι. Α. Αν ακούνε κάποιοι φίλοι γνωστοί, συγγενείς, είτε εξαίματος είτε εξαχιστίας του Δημήτρη Πέλκα, ας τον ενημερώσουνε. Μουσική ανάσα και συνεχίζουμε τώρα το δεύτερο μέρος του μηνύματός του. Το δεύτερο είναι καθαρά, από ό,τι βλέπω, είναι ακρεφνώς μουσικό.
Επαναλαμβάνουμε, μπείτε τώρα και δείτε την φωτογραφία του φρεσκοκουρεμένου Παναγιώτη Παπαδόπουλα με το σχετικό σχόλιο από Χρήστατο Τσαλτίδη και Μάριο Ασλαμή. Υπάρχει ένα σχετικό σχόλιο και περιμένουμε τα δικά σας σχόλια. Και επειδή κάποιοι, πολλοί από εσάς, φαντάζομαι πιο πολλοί, δεν μπορείτε τώρα να μπείτε, είναι και, κάποιοι δεν έχετε τον τρόπο. Ναι. Μας ακούνε και άνθρωποι, ας πούμε, 72 ετών, ας πούμε 72 όλη μέρα στο Facebook. Ναι, ωραία, ψάχνουν κορτσούλια. Αλλά λέμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή ή δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να μπουν. Οι γερομπαμπαλίδες. Εντάξει, είναι άλλο στη δουλειά, είναι στο τιμόνι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, έτσι. Για ποιον λόγο κουρεύτηκε, είναι το πιο κοντό μαλλί που έχω δει εγώ σε Παναγιώτη Παπαδόπουλα τα τελευταία 33 χρόνια. Πού να πάει το μυαλό σου, για ποιο λόγο. Τον γνωρίζω 33 χρόνια, για ποιον λόγο κουρεύτηκε με τόσο μα τόσο κοντό μαλλί ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας. Περιμένουμε SMS-ικά. Όποιος το βρει, καβατζόνι, ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Το σκέφτηκες, ε. Μπαίνουν στην κλήρωση. Όποιος βρει, για ποιον λόγο, χωρίς να τη φωτογραφία, ναι, έτσι, μπράβο, κουρεύτηκε με το πιο κοντό μαλλί που θυμάμαι εγώ, Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Έχει και μακριά παλιά. Έτσι. Ο Παναγιώτης, το πιο κοντό μαλλί που τον έχω δει είναι 5 εκατοστά τρίχα. Το πιο κοντό. Και τώρα είναι Σάββατο. Το Σάββατο κουρεύτηκε, τα έκανε 1,5 εκατοστό. Για ποιον λόγο απαντά σωστά και μπαίνει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Έτσι. FM κενό, το μηνυματάκι, πάω καν θες και όνομα επώνυμο για τα 3 εισιτήρια, πάω κάρι στην Κυριακή, αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά την διατήρηση του ΑΕΤ του ΕΨΕ στο Γεώργιος Καμάρας, το παιχνίδι της Κυριακής στο στάδιο της Τούμπας, πάω Άρης. Αποστολή όλα αυτά στο 54-526. 54-526. Αχ, εσύ! Για όσες και όσους, ομολογώ είμαι αργόστροφος. Αργοστρόφο. Το ομολογώ είμαι αργόστροφος. Και ρίσκαρα, ρίσκαρα. Είμαι αυτό που λένε οι Άγγλοι slow turner. Αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί. Είμαι slow turner. Οφείλω να το ομολογήσω. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερο μέρος μηνύματος του Άλεξ Σίλβερ. Μάριο, δεν ξέρω αν πήγες Jeff Tate. Δεν πήγα. Θυσιάστηκε για να πάει από εδώ πέρα άλλος. Αλλά αναπάντεχα, καλός ρε φίλε μου, με πολύ καλούς κιθαρίστες. Το λέει, δεν τον περίμενε τόσο καλό. Ναι. Και με πολύ καλούς κιθαρίστες. Έτσι. Ο ήχος πάντως, στα πρώτα 5 κομμάτια, ήταν για τα σκυλιά. Wow, wow. Όταν ήταν το principal στον Μήλο, ο ήχος ήταν για σεμινάριο. Τώρα στο fix, δεν ξέρω τι λάθος κάνουν. Μου το είπε κι άλλος. Θα το αναφέρω στον Παύλο και στα άλλα παιδιά που είναι εκεί πέρα στο principal. Δεν χρειάζεται από μένα να το μάθουν. Το ξέρουν, τους το έχουν πει κι άλλοι, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά αυτό για τον Jeff Tate μου το είπαν δύο ακόμη άτομα. Και τα δύο την Κυριακή στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Οπότε πρέπει να έχεις δίκιο. Όταν μου λένε το ίδιο πράγμα τρία άτομα άγνωστα μεταξύ τους, προφανώς κάποιο δίκιο θα έχουν. Η παρατήρησή σου θα μεταφερθεί, Άλεξ Σίλβερ, να πούμε ότι θα δίνουμε προσκλήσεις ή Πέμπτη ή Παρασκευή για το τεράστιο live Παύλος Παυλίδης και B-Movies το Σάββατο στο Principal Club Theater, που έρχεται με καταπληκτικό playlist από όλη την πορεία του, από ξύλινα σπαθιά έως και αυτά που ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει. Ποιος, ο Παύλος ο Θεός. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment God is calling. Λοιπόν, για να πάμε σε break. Ποιο είναι αυτό, Μάρι? Σχολιάζεται. Αυτό war pigs. Δεν υπάρχει άλλο. Εντάξει. Black Sabbath. Εντάξει. Η φωνή του. Ναι, ναι. Η φωνή του Σατανά. Κανονικά. Η φωνή του Σατανά. Παιδιά, μπείτε, έχει πάρα αγαπημένη γενέθλια. Γενέθλια. Τι, παντρεύεσαι? Μύρισε γλυκό, άλλο τα παρατάει όλα. Η κόρη σου.
Παντρεύτηκε! Έλα, δώσε πράγμα στον Σαλάμα. Θυμάσαι την κόρη, δεν έχει την κόρη. Όχι, δεν την έχω δει ποτέ. Δεν την έχει δει. Όχι. Νομίζω ότι δεν την έχει δει την κόρη τη. Δεν την έχω δει γιατί. Κυρία Ελένη, έλα μέσα. Γιατί, έλα μέσα. Γιατί αν την έβλεπα δεν θα ήταν τώρα παντρεμένη. Δε την κυρία Ελένη. Πανάθεμά σε. Ελένη. Να σα ζήσει. Να σου ζήσει. Να χιλιάσει. Ποιο να πάρω. Τέσσερα πήρε, παιδιά. Είναι δυνατόν. Από πού είναι. Από Ναπολέον, κλαίω, σε παραδέχομαι. Να σου ζήσει. Καλού απογόνου να έχει. Στο κεφαλάκι σα λέει. Τι το κοιτά. Ξέρεις τι λέει μια παροιμία. Βλέπε μάνα, πάρε κόρη. Ναι. Δες την κυρία Ελένη, ναι, στην ηλικία αυτή πώς, ναι, είναι. Κούκλα η κόρη της. Ναι. Εσένα θα σε κοιτούσε. Εσένα κούκλη η δική σου, ρε φίλε, ήταν. Εσύ πώς βγήκε τέτοιο πράγμα. Το παλικάρι την περίμενε, ξέρεις. Έφυγε Κύπρο. Θυσίες. Μάλιστα. Τι μπήκες, τελειώνουμε. Το έκανε. Ναι, 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 το είπα 30 φορές. Ναι. Παιδιά, έχει ανεβάσει ο Τσάλτ. Η φωτογραφία είναι by Marilis. Την ανέβασε ο Χρύσανθος. Αλλά περιμένουμε, μην πεις τίποτα ακόμη, Χρύσανθε. Έχει σχόλια. Ακόμη λίγο, έχει πολλά σχόλια. Για ακόμη λίγο εδώ θέλουμε. Για ποιον λόγο φρεσκοκουρεύτηκε, το Σάββατο κουρεύτηκε, αυτό που μας πέρασε πριν 4 μέρες. Για ποιον λόγο κουρεύτηκε ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας. Τώρα, κάνω μία ερώτηση στον Παναγιώτη. Α, για ρώτα, όχι στον Χρύσανθο, να μην στον Παναγιώτη. Answer. Θα πεις, πες σε λίγο, πες σε λίγο. Χρύσανθε, πες. Λοιπόν, σχολιάζεται τα όσα γίνανε εψέ στα πλαίσια της 21ης αγωνιστικής της Ελληνικής Super League. Η αυλαία έπεσε 21 και 23 στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, για τους φίλους Γλεντή Κουλέ. Έτσι εκεί έπεσε η αυλαία, ήταν σηκωμένη μέχρι εκείνη την ώρα. Ένα τρία αυτό. Όπου είχαμε το Όφι, ναι, 1925, Λαμία 1964, 1-3, ημίχρονο 0-0. Ναι. Μόνο στο ποδόσφαιρο μπορούν να γίνουν αυτά, στο μπάσκετ ποτέ, γι' αυτό και το μπάσκετ θα είναι μια ζωή μπασκετάκι. Ενώ το ποδόσφαιρο θα είναι ποδοσφαιράρα. Μέχρι το 40 βλέπω φάσεις. Δεν υπάρχει Λαμία. Υπάρχει μόνο Όφι. Ναι. Δηλαδή αν ήμουν ο Χάιμε Βέρα και ο Αλεχάνδρο Ίσης, θα είχα βάλει τα κλάματα. Όχι μόνο αν συνέβαινε χάνει, αυτό στον Ηρακλή. Χάνει και αυτό που είναι σε καινή αιστεία. Και χάνεις, ρε Σιβάς, τι κάνεις, αγόρι μου. Δεν το χάνει η μικρή η κορούλα του Χρύσανθου. Πώς τον είπες, πώς τον είπες? Ο Βάζ. Δεν το βάζω. Βάζ. Δεν το βάζω. Η Μαρία η Τσαλτίδου, η οποία είναι. 1,5 χρόνο. Είναι ενός και 6 μηνών. Περιμένουμε κέρασμα. Δεν το είχαν αυτό. Δεν το είχαν αυτό. Ρε Βάζ, άδεια η εστία και κάνεις χαλαρό πλασέ προπόνησης από τα 2 μέτρα και την προλαβαίνει και την πιάνει ο goalkeeper. Πας καλά. Δεν υπάρχει και αυτό. Και μετά τι γίνεται. Είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου. Μπράβο. Μόνο ο Άγγλος ο Ναμπί που είναι παικτούρα. Παικτούρα. Έχει έρθει παικτούρα στη χώρα μας. Πέντε γκολ θα του ρίξω στο. Αλλά επειδή είναι στον Όφι, περνάει ντούκου. Παικτούρα ο Ναμπί. Κάνει ό,τι θέλει, οργιάζει. Έχει δοκάρια. Του βγάζει ο Μελίσσας. Του βγάζει τα ντερά του. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Μελισσάς, συγγνώμη. Μελισσάς ή Μελισσάς, κόλσε, ρε. Μελίσσας. Ο Μελίσσας. Ναι. Το παλικάρι. Απίστευτο. Μπράβο. Και γίνεται το 0-1. Είδες. Το οποίο γκολ του Καραμάνου το 0-1 είναι παγκόσμια κλάση. Αραβουργηματική. Έγκλημα πλασέ, του Στρέζου. Πλασέ λόμπα. Ναι, αλλά είναι, το πλασέ είναι αραβούργημα. Είναι δίπλα με τον αμυντικό στη γωνία τη μεγάλη περιοχή. Ναι, εντάξει. Και ο τερματοφύλακα βγαίνει από την εστία. Ναι, και τι του κάνει ο άλλο. Δεν ξέρω αν το ξανακάνει ο Καραμάνος αυτό. Τι κάνει, το ξέρει μπάλα ο Καραμάνος. Κάνει λόμπα, εντάξει. Αλλά κάνει λόμπα μέσα. Θεωρώ, να σου πω κάτι. Κάνει λόμπα θεωρώ μέσα. Θεωρώ ότι φαίνεται, είναι πολύ ωραίο το γκολ, αλλά είναι εύκολο από εκεί που βρίσκεται. Γιατί έχει πλήρη εικόνα που είναι ο τερματοφύλακας. Τα ναι, ακούτε, ναι. Πάω τσάκια, μια χαρά μιλάει για το Φιλαμία. Λοιπόν. Κουριάσανε, το πήραν απόφαση. Χρήστο, κλείστε τη μουσική. Όχι, ρε φίλε, το έχουμε πει από τον Οκτώβριο. Αντε, εντάξει. Κλείστε τη μουσική. Ο άλλο, ο άλλο. Ο άλλο δεν το είχε. Εδώ χθε περίμενε από αυτό το συνεθήλευμα να σου πει. Το Google και το 9 έκλεισε την τηλεόραση. Όχι. Καθόλου. Ο Πάουκ είναι προπαίδεια. Αυτή που κάνει 3-7-20-0 έλεγε. 4-8-32 λέω. Καθόλου. Περίμενε, έχω θέματα εδώ. Μισό μόνο χρυσό. Δεκάδε μηνύματα για Παπαδόπουλο. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν. Καθόλου. Θέλω να μιλήσουμε για το Απόλλων ΠΑΟΚ 4 ώρες. Άμα θέλει, κάθομαι και στην άλλη κομπή. Μπράβο. Όχι, δεν θέλουμε. Δε θέλουμε. Έχω 30 κιλά σημειώσεις. Λοιπόν, καταρχάς, μπράβο στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που αναγνώρισαν ποιος παίρνει το πρωτάθλημα. Έτσι. Ιβάν Ιγνατίεφ της Σαββίδης. Καλά λέει ο Ζαγόρας. Καθαρά πρωτάθλημα Σαββίδη. Λοιπόν, ρωτάω τον Παπαδόπουλα. ΠΑΟΚ Παναχαϊκή κύπελο 5-0. Ναι. Το επόμενο πρωί εδώ που ναι. λέω η Παναχαϊκή ήρθε και έπαιξε μπάλα, ναι. δεν είχε τουρισμό, βάρεσε, κλώτησε, έκανε όσο μπορούσε, έκανε. Γιατί πράγμα είπα, ανοίγουμε γραμμές μόνο για τον διαιτητή της συνάντησης. Για πες μας. Για ποιο, θυμάσαι? Που φεύγει η αντεπίδεση η Παναχαϊκή. Είσαι σκύλος. Ναι, μπράβο. Ναι. Είσαι σκύλος. Ναι. Φεύγει η Παναχαϊκή αντεπίδεση, Χρύσανθε, ναι. και το κόβει, δίνει φάουλ στον Ελευθεριάδη
Και λένε οι άνθρωποι, μα έχουμε φύγει μπροστά. Τι κάνει, ποιον τιμωρεί. Για πες μας για χθες. Λοιπόν, μπείτε τώρα όποιος θέλει, όποιος θέλει τώρα. Μπείτε. Η τεχνολογία είναι μαζί σας. Μπείτε. Στο 16 και 20. Μπείτε. Offside, σωστά το υποδεικνύει, το δέχονται όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι παίκτες του ΠΑΟΚ offside. Πάρα μπείτε. Πολύ σωστά. Ναι. Το δίνει ο Ηλίας ο Αλεξέας. Μπείτε. Όμως, κατευθείαν η μπάλα παίζεται και λέει ο Χαϊκάλης ο Γιώργος, φεύγουν μπροστά τώρα του Απόλλωνα. Offside. Το δίνει offside, γυρίζει πίσω τη φάση. Ναι. Δεν νομίζω να έχει νόημα, λέει ο καλός δημοσιογράφος Γιώργος Χαϊκάλης. Και συμφωνεί μαζί του ο καλός ραδιοφωνικός παραγωγός Μάριος Ασλαμής. Ποιος είναι διαιτητής. Με την Παναχακή ο ίδιος. Ο Άγγελος ο Ευαγγέλου. Ευαγγέλου. Λοιπόν, αυτός που απέβαλε τον Κουέστα λες στο 28. Μπράβο. Στο Άγγελο. Ανοίγουμε τώρα γραμμές. Πάρε, πάρε, Ευαγγέλου, επιτέλους. Ανοίγουμε τώρα γραμμές. Τον Άγγελο Ευαγγέλου. Την άλλη φορά τον έκλαζε. Πάρε. Τον καλό διαιτητή του Συνδέσμου Αθηνών 23-10. Τι καλό. 287-888. Που έκαψε τον Απόλλωνα την μεγάλη ανατροπή. Το έχει ξανακάνει σε μάτς του ΠΑΟΚ. Ρε αθεόφοβε! Ρε αθεόφοβε! Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι! Θα γίνει 3-2 ρε το μάτι! Αλλά άστο! 0-2 είναι το μάτι τελειωμένο! Ρε αθεόφοβε! Τι κάνεις δηλαδή, λες εγώ εδώ είμαι! Παιδιά, εγώ είμαι εδώ! Θέλω να γίνω διεθνής. Και κάτι άλλο! Και κάτι άλλο! Easy boy. Έτσι για την αλητία! Ναι, ναι, ναι. Για την αλητία του πράγματος, ναι. Δώσε ένα κουκούτσι στον φτωχό γηπεδούχο. Μα τα πήραμε όλα. Σε μάτς που είναι τελειωμένο. Ah. Βρε αθεόφοβε. Ah, δεν τρέπεσαι. Στο 1-4 δίνεις φάουλ υπέρ του Μάτος που κάνει ο Μάτος θέατρο στην πλάγια γραμμή. Ακριβοδίκιος. Και πέφτει κάτω με το Στάθη. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε. Αυτός έχει τα σπόρια στην Καλαμαριά. Όχι, άλλο είναι. Ο Ασηλέας είναι και ο πρόεδρος. Εγώ δεν θα τρέπεσαι λιγάκι. Δεν θα προλάβω να διαβάσω όλα τα τέτοια. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο ρε. Είναι μυζαγόρι μου γλυκό. Στο 1-4. Για σφαγή τώρα, ε. 3-2 θα γινόταν, 5-1. Ανοιχτές γραμμές μόνο για τον κύριο Άγγελο Ευαγγέλου. Πάρε, πάρε ρε, Άγγελ. Διαβάζω όλα τα μηνύματα και αυτά που λένε γιατί κουρεύτηκε. Διαβάζει. Αυτά λίγο άστα. Αυτά λίγο άστα, μήπως έρθει απάντηση. Όλα για αυτά λένε. Όλα γι' αυτό είναι. Μετά το διάλειμμα. Πέστα ρε, πέστα. Παιδιά, μπείτε και δείτε. Μπείτε και δείτε. Τρελή φωτογραφία. Και στο Instagram και στο Facebook. Και στο Facebook, το είπαμε και στα δύο. Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου. Να στείλει και ο Ευαγγέλου, αν θέλει. Ο οποίο κουρεύτηκε. Ο οποίο κουρεύτηκε το Σάββατο αυτό προψέ. Ωραία, διαβάζω πρώτα τα άλλα και μετά τα αυτά για το. Μπράβο, ρε σκύλε. Λοιπόν. Γεια σου τα μπλούχε, λέει ο Άγγελο. Φόρεσε και ένα σκουφίσα του Ρασβάν που του γλεντεί. Ασλαμά, τι έγινε, έλα. Κι άλλο πρωινό με πίκρα. Μια ο Σέρβος τότε, μια ο Πολωνός, ο Πορτογάλος, ο Άγγλος, ο Ολλανδός τώρα κακομύριδες. Ούτε για ανέκδοτο δεν είμαστε. Και τα καλά έρχονται στο θέατρο των Αναπήρων την Κυριακή στις 4 και 5. Ορίστε την θέατρο. Στο θέατρο των Αναπήρων ποιοι παίζουμε. Στο θέατρο των Αναπήρων. Η Μάντσεστερ με ποιον παίζει. United Liverpool, πάρ το πίσω το φίλε. Έρχεται ένας Αιγύπτιος να γλεντήσει, κυριούλη αντιπαοκτσούλη, ξέρεις ποια σειρά πρέπει να βλέπεις εσύ, μια και ασχολείσαι με αυτά. Ποια σειρά. Χαρά αγνοείται. Καλό ήταν αυτό. Μ' αρέσει το παξίδι το μήνυμα, το διαβάζει έτσι με, ξέρεις, με άλλο. Το αφεντικό της φιρμ της Millwall χωρίς διακριτικά είναι ο Παπαδόπουλας. Πολύ φανταστικό! Της Millwall. Αλητία τραμπούκι. Όχι είναι μόνο. Η συμμορία των οπαδών της Millwall, έτσι. Ο φόβος και ο τρόμος. Ο Ντάγκαν, ο Ντάγκαν είναι αυτός. Μόνο αυτό. Όχι μόνο χιτάκια από Σάμπαθ, βάλτε και κανένα The Wizard με το καμπανάκι που ακούγεται μόνο μια φορά. Μια φορά. Εδώ ο Κώστας έχει στείλει έναν κουρεμένο μουντρούχο. Να το βάλει κάτι. Να τον δω. Αυτόν εδώ. Κάποιος θα είναι αυτός. Τα γυαλιά πάνε στο. Ο Γιώργος λέει: Παπ, με τα πόδια στο τραπέζι έπρεπε να κάνεις εκπομπή. Άσε τους κυριουλίδες να ξυλαρικιάζονται, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Λοιπόν. Χρυσαφέ, ναι. Τα γυαλιά κλείσανε, πάνε στον 4-29. Τέλος. Εκτός κι αν δεν θέλει. Όπως η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ με τα ξυρισμένα κεφάλια φιλοδόρησε τον συμπολίτη, έτσι και ο Παπαδόπουλας ακολούθησε αυτή την τακτική. Ξύνει πληγές. Μόνο. Εκεί πέρα κόβεται, στείλε τη συνέχεια. Και πήρα μεγάλο ρίσκο. 4-29. Δηλαδή να λέω και εγώ ότι η μεγάλη ομάδα του Άρη πήρε το κύπελο το 70 και μετά δεν πήρε τίποτα. Διάβασε το φίλο του Ντιέ. Διάβασε το φίλο του Ντιέ. Κουρεύτηκε για να φορέσει το σκουφάκι του μεγάλου Λουτσέσκου. Το Μάιο γλέντα του Παπαδόπουλε. Μήπως κουρεύτηκε για γούρι λόγω του τελικού στο μπάσκετ. Σταμάτα εδώ, Χρυσαφέ. Άλλη μια φορά διάβασε αυτό. Μήπως κουρεύτηκε για γούρι λόγω του τελικού στο μπάσκετ. Ρίσκαρα κιόλα έτσι. Πρώτον, είμαι αργόστροφο εγώ. Και πολύ αργόστροφο. Γιατί το βλέπω εψε, λέω τι έγινε, τι κούρευαν αυτό ρε. Λέει έτσι μου την έδωσε. Δεν το ξέρω. Μπαίνουμε μέσα, δεν κάνει καμιά αναφορά στο τελικό. Κάνει μια-δυο ο Χρύσανθος, αυτός υπεκφεύγει. Το πάει στην Ιταλία, στη Σασουόλο, στη Σπαλ, στην Ισπανία, στη Χελό. Τι φλάκι. Είναι γεγονότα, σέρια. Τι είναι αυτά. Παιδιά,
Και κατουράω σήμερα, σηκώνομαι 4:20, πάω και κατουράω. Φαντάζομαι πότε με σκέφτομαι, το κατουράει. Στο σπίτι. Σε ευχαριστώ. Και εκεί που κατουράω, τρώω μια φλασιά και κάνω μια. Αμά! Γι' αυτό και ο Χρήστατο Αργόστροφο, αλλά τον δικαιολογώ, δεν είναι τη γενιά αυτή. Αλλά το θυμάται καλά. Έτσι. Το φέση που φαγε. Και τώρα ο οπαδό του Άρεο, το φίλο του. Για φέση στο μπάσκετ, βρε. Που είσαι ένα ολόκληρο φέση από πάνω μέχρι κάτω. Που είσαι έτοιμο για διαφήμιση. Δύο τίτλου είχα σε μια εβδομάδα, κορόιδο. Απ' την Κέρκυρα στο παλέ. Διάβασε το τίτλο. Ανάψτε ρε παλτάλε κανένα ερκοντήσιο στο στούντιο. Ο Κυριούλη με κάπα θα σκάσει. Επίτηδε, έτσι φωτογραφίζει. Ασλαμά, πε για Μάντσεστερ, λέει ο άλλο. Θα πω τώρα, περίμενε. Μισό κλάσμα λίγο. Μεγάλη πρόκριση. Καλαμπούρι κάναμε σε παιδιά. Καλαμπούρι μεγάλο μισό τσέλι. Ο Κώστα λέει πήρε διαδρομή για κουκουβάουνε και ξεχρέωσε τον Κουρέα. Φανταστικό. Χρήσατε, σταμάτα για να πάμε σε break. Ναι. Μόνο μήνυμα του Αριανού, του Παδού, του φιλί του Ντιέ. Τεράστιο. Παπαδόπουλε, ο Ματθαίου δεν ζει. Θεός χωρέστον το φέτονα Ματθαίου. Ναι. Τεράστια μορφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Πολίτης σταμάτησε να παίζει. Ο Γιάννης Πολίτης, έτσι. Τον βλέπω, τον πετυχαίνω σχεδόν κάθε μέρα. Όχι, συχνά πήγαν στο κέντρο. Και να παίζει. Και ο Βεζιρτζής τους συχάθηκε. Το φιλί του Ντιέ, τι μήνυμα στέλνει. Παπαδόπουλε, ο Ματθαίου δεν ζει. Είναι ο coach της ομάδας εκείνης που τους πήγε στον Κουρέα παραμονή του αγώνα. Πώς λεγόταν η ταινία. Αποστολή στην Νικαράγουα. Έχει όμως άλλο τίτλο κανονικά. Φίλοι. Ναι, κανονικά. Ναι, με Νικ Νόλτε. Καντονά με μουσι, λέει. Φανταστικό! Φανταστικό! Ο Πολίτης σταμάτησε να παίζει και ο Βεζιρτζής τους συχάθηκε. Ο Αριανός το φιλί του Ντιέ στέλνει ένα από τα μηνύματα Βεζιρτζή, του μήνα. Βεζιρτζή, έκλεισε το μάγαζι. 4:29 σε λίγο σε καλή η Μαριλής για να πάρεις αν θέλεις γυαλιά. Είσαι ο πρώτος που το βρήκε σε μεσικά. Μπείτε και σχολιάστε μπείτε την καταπληκτική φωτογραφία που έβγαλε η Μαριλής και ανέβασε ο Χρήσανθος στο Instagram και στο Facebook του Λίμπερου. Τη καρδιά σου με φρεσκοκουρεμένο από το πρωί του Σαββάτου για γούρι για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Χτυπιέται κόσμος με φωτογραφία Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Χτυπιέται. Χτυπιέται, γίνεται χαμός. Τι κάνεις ρε Σισκύλε. Τι κάνεις ρε Άλεξ Σίλβερ. Άλλο μηνυματάκι. Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, γενέθλια σήμερα είπαμε, σαν σήμερα το 1948 στο Μπέρμπιχαμ των Midlands της Μεγάλης Βρετανίας του Ηνωμένου Βασιλείου γεννιέται ο Τόνι Αϊόμι, ένας από τους κορυφαίους Axemen. Όλων των εποχών, δεν σχολιάζω, και ο άνθρωπος ο οποίος με τα ρίφ του, τα κιθαριστικά, στίχιωσε και στοιχιώνει τις ζωές μας. Τρία, ούτε ένα, ούτε δύο. Πώς θα φας την Κυριακή. Τρία εισιτήρια. Πάρε ρε Ευαγγέλου τηλέφωνο. Για το ΠΑΟΚ Άρης. Την Κυριακή. Ο Ιταλός Ευαγγέλου την Κυριακή. Την Κυριακή, ώρα 7:30 στο στάδιο της Τούμπας. Τρία εισιτήρια από την Τρόικα και τον Λίμπερο της καρδιά σου. Τα γυαλιά πάνε στον 4:29 Χριστό. Αν θες πες τη Μαριλής να πάρει τηλέφωνο Αντώνης 429. Γράφει Αντώνης 429. Να τον εντοπίσει τώρα τον άνθρωπο για να πάει να παραλάβει τα γυαλιά του. Εκτός αν δεν θέλει. Okay, το έλαβε η Μαριλής. Κυριούλη, κράτα το κοντόμαλι. Σου πάει. Σε κάνει ακόμα νεότερο από τα παπουδάκια σου δίπλα. Φίλε, τέτοια παπουδάκια έλα να δοκιμάσεις. Παπουδάκια σου, εσένα. Τέτοια παπουδάκια έλα να δοκιμάσεις. Χρησιμοποιεί πληθυντικό και στην αρχή νόμιζα, στην αρχή νόμιζα ότι το α ήταν όμικρον. Ναι. Να βάλω και ένα άλλο ερωτηματάκι παύλα θέμα. Όχι, περίμενε ρε φίλε. Έχεις βάλει φωτογραφίες τέτοια 50 θέματα έχεις βάλει. Εν τω μεταξύ, γρήγορο, δεν τίποτα, για το σκοτωμό Θεοδωρίδη Ρόκα δεν λες τίποτα. Άστο, μην το χτυπάτε, Ηράκλη. Όχι, έχω και άλλο θέμα. Έχω και, από αυτό, σχετικά και άλλο θέμα. Ωραίος είσαι, άστος να λένε. Όταν σου μπρίζουν τα παπάκια για 6 μήνες, έτσι κάθεσαι. Την επόμενη φορά, τεράστια Παπαδόπουλε με κεφαλαίο τώρα. Βάλε και μαύρα γυαλιά για τους καημένους κυριούλιδες. Απλά δεν τους βλέπεις. Δεν τους βλέπεις. Ποιος θα λέει, λέει και ποιος θα στέλνει. Ο Αναστάσιος. Γεια σου, Αναστάσιο. Γεια σου, Αναστάσια, να είσαι καλά. Ο Γιάννης λέει, ανάψτε ρε παλτά κανένα air condition στο στούντιο. Ο κυριούλης με κάπα θα σκάσει αύριο. Ναι. Ασαλαμά, άσε τις τρίχες και πες για United, λέει ο Γιώργος. Να πούμε United, μεγάλη νίκη, εψέ, έτσι. Chelsea, United, Χρήστο, δες τα γκολ. 0-2. Δες τα γκολ. 0-2. Με δύο κεφαλιές. Το πρώτη... ημίχρονο έμεινε αυτό. Ναι, από το ημίχρονο 0-2, ναι. Η πρώτη στο 41ο λεπτό από τον πιο φορμαρισμένο παίκτη φέτος της United, τον Άντερ Ερέρα. Πετυχημένη χρονιά να γίνεται φιναλίστη κυπέλλου. Μετά από την σέντρα από τα αριστερά με το δεξί, αν δεν κάνω λάθος, του Αντωνί Μαρσιάλ, σκαστή κεφαλιά στο πίσω δοκάρι. Και το δεύτερο, το ξεκινάει ο Πολ Πογκμπά. Παιδιά, απίστευτο! Απίστευτο! Βάλτε τώρα τι έχει ανεβάσει τύπος. Αυτό μου το έχουν πει ο Γιώργος Ιταλός. Ο Γιώργος Ιταλός μου το έχει πει. Εγώ πότε στο είπα. Στη Μαρμίδα το στείλα, δεν θυμάσαι. Γαλιφιανάκης. Ναι. Ζαν Γαλιφιανάκης, Παναγιώτης Απαδόπουλος, Hangover Part 2.
Μπείτε και δείτε. Ζακ Γαλιφιανάκη στο Hangover Part 2. Πολύ χαίρομαι όταν σε βλέπω έτσι χαρούμενο, ρε φίλε. Πραγματικά. Προσέξτε τώρα το 0-2. Ξεκινάει τη φάση στο κέντρο ο Πολ Πογκμπά, πασάροντας δεξιά στον Μάρκους Ράσφορντ. Η άψογη σέντρα του Άγγλου διεθνούς στο πίσω δοκάρι. Κεφαλιά καρφωτή του Πολ Πογκμπά, ο οποίος προσγειώνεται δίκην υδροπλάνου στο καταπράσινο υγρό στοιχείο του Stamford Bridge, γελώντας μπροστά στους οπαδούς της Chelsea, στους υπαλλήλους του Marks & Spencer. Και έγινε του μπάρα σήμερα, Μάρι. 5 γκολ να τη βάλουμε την Tottenham. Περίμενε λίγο. Κάνε το αυτό το θέμα, περίμενε. Η κλήρωση του κυπέλου Αγγλίας. Σήμερα είναι το μάτς. Ναι, για αύριο. Πάω θα, Tottenham, θα ναι. Πάω. Πάμε μαζί. Κάνεις. Άστο, κατάλαβα. Μην ξαναφήσεις το μαλλί. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Μου επιτρέπει να χωρέσει το σκουφί. Φεύγω το λίμπερο. Τι. Τι το ρώτησε. Σα στέλνω εγώ. Λέω να έρθω μαζί σου. Τι έκανε. Έτσι έκανε. Δεν θέλει να φάει ξύλο τώρα πριν το πάω κάρι. Θέλει να πάει και στο πάω κάρι. Τον αγαπάω αυτόν. Πήγε έξω και δεν φοράζει. Φαγκότητα και φιλία. Το επικροτήσει αυτό. Αν σου έλεγα εγώ να έρθω, περίμενε. Άρη Ηρακλής. Ακόμη χειρότερο. Δεν σου είπα για να πούμε στον Κολοσσέο. Θα σε είχα μαζί μου, θα σε άφηνα εκεί και θα φεύγα. Α μην τη φάμε διπλούν. Κατάλαβε. Λοιπόν, τι ώρα είναι σήμερα το μάτι. 7 η ώρα. 7 η ώρα στα δύο. Τι αντίτιμο έχει το. Νομίζω δωρεάν, αλλά κάτι πρέπει να δώσει κάποιο. Πάω Tottenham Champions League. Κάπα 19, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όλο γυναίκες βλέπω. Πέντε απόδοση μας δίνει, ρε. Κάτσε, είναι νοκάουτ αυτά. Νοκάουτ, ναι. Υπάρχει επαναληπτικό στην Αγγλία. Ναι. Δεν είναι όμιλη. Άλωση στο white card. Μάλιστα. Εδώ που λέγεις 15 likes στο Instagram, ναι. Τα 8 είναι από γυναίκες. Πώς γίνεται. Άκου να δεις τι γίνεται. Είναι. Είναι. Έχει κοπέλες με μηδέν αισθητική. Πες ένα δυο όνομα. Αυτή εδώ. Τι λέει και δείξτε μου. Η Ελένη εδώ. Φτιάξε με κι άλλα ζαμπά. Τι λέει η Ελένη, ναι. Περίμενε, δεν λέει. Εδώ είναι επίθετο. Η Μαρία είναι εδώ. Για να τη δω. Έχει 1926 η Μαρία. Για να τη δω τη Μαρία καλά. Μου άρεσε, λέγεις δεν λάγεις τέτοιο. Περίμενε. Ωραία. Μαρία, μπράβο, Ελένη. Η αγάπη Γαβριλίδου γνωστή είναι νομίζω. Κάτσε, η Μαρία και η Ελένη τι λένε. Τι λένε. Δεν λένε, ρε φίλε, έχουν κάνει like. Α, και η αγάπη τι λέει η Γαβριλίδου. Σκύλια. Και αυτή like μόνο. Αγάπη, κάνεις like σε αυτόν, ρε. Γιατί, πάω ξάκι άρρωστο, δεν κατάλαβα. Έχω κουραστεί να σε υμνώ. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Εδώ η Άννα. Δεν είναι η βροχή που σου χαράκωνε. Δεν αναγνωρίζεις τον Λαλά. Τι λέει, δεν αναγνωρίζεις. Εδώ είναι το Μίλα, το προφίλ. Α, sorry, sorry, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Άννα, καλημέρα. Άννα, καλημέρα, να είσαι καλά. Έχουν κάνει όλες οι γυναίκες like στον Παπαδόπουλο. Η Άννα πολύ. Βάζω δικές σου φωτογραφίες και κάνουν μόνο κάτι τριχωτή με μουσική. Όντως. Άννα, πολύ. Όντως λέει, όντως. Πολύ Τζούλια Αλεξανδράτου τον Δεκαπάζ. Λοιπόν. Έχω χρόνια να δω τι? Τέτοια. Πες, πες τον Ευαγγέλου να πάρει τηλέφωνο, Ευαγγέλου. Αν ακούει ο Άγγελος ο Ευαγγέλου, ο διαιτητής του εψεσινού μάτς του ΠΑΟ, να χορτένεσαι. Καλέσει τώρα. Δεν χορτένεσαι. 2310-287-888. Χρήστο, πότε άκουσες τελευταία φορά τέτοια απίστευτη οκτάδα σε κύπελο Αγγλίας. Φανταστική οκτάδα. Α, πες την οκτάδα. Έγινε... Ναι. Ναι, έγινε κλείσιμο στο βράδυ. Θα καταλάβετε το γιατί. Για πες μου. Θα καταλάβετε το γιατί. Προσέξτε, ζευγάρι. Ένα-ένα τα ζευγάρια. Σαν τα χρέη μου λέει είναι. Αλλά πάω κάρα. Καλημέρα. Χρήσατε, μισό λεπτό να σα πω τα ζευγάρια. Άντε να ακούσουμε. Wolves, Manchester United. Swansea, Manchester City. Watford, Crystal Palace. Millwall, Brighton. Πάλι ξύλο. Τι παρατηρείτε. Φανταστικό. Δεν υπάρχει Arsenal. Δεν υπάρχει Tottenham. Δεν υπάρχει Liverpool. Και Championship αρκετή. Έτσι. Πολύ Championship, αρκετή Championship. Α, αυτό είναι και ομάδες όχι γκλαμουράτες. Ναι. Πεθαίνω για Watford Palace. Και εγώ αυτό θα σου λέγα τώρα. Αλλά πεθαίνω πιο πολύ για Millwall Brighton. Αχ, τι έχει να γίνει. Φανταστικός φέτος ο πιο ιστορικός ποδοσφαιρικός θεσμός στον πλανήτη Γη. Ήταν, είναι και θα είναι. Έτσι. Ήταν, είναι και θα σε παραδέχομαι. Η Millwall πότε είχε πάει τελικό, κάτι είχε πάει. Με εμάς. Με εμάς. Το 2002. Όχι τώρα πρόσφατα, ρε, πριν από 6 χρόνια. Ρε, που πέσε ξύλο στο Wembley. Μήπως ήταν για άνοδο, κάτι τέτοιο. Όχι, είναι play-off είναι αυτά. Play-off, Play-off. Ναι. Κύπελο με εμάς και είχαν βγάλει ανακοίνωση τι, οι οπαδοί, τη θυμάσαι. Τι. Πριν τον 10 μέρες πριν τον τελικό. Ναι. Απαγορεύονται οι VIPs και οι posers. Ναι. Οι VIPs και οι posers. Μην πατήσει πόδι Κινέζων στο τέτοιο. Μόνο, στο Wembley, μόνο εργατική τάξη και τέτοια. Κάτσε καλά. Ναι. Πεθαίνω για Millwall Brighton. Έχω πάει Millwall Brighton το παλιό. Και φωτογραφία μου. Ναι. Με Chelsea. Millwall. Όχι, εσύ μπερδεύει με Wimbledon Chelsea. Millwall Southampton πήγε. Millwall Southampton, 1-4. Με Ρικιώτο. Ρικιώτο. Η Southampton, το μαύρο. Με τις τσίβες. 1-4. Όποτε παίρνει την μπάλα. Ωραία, λέω ότι. Μαγικό καλοκαίρι. Λοιπόν, κάποιες άλλες παρατηρήσεις που έχω από το εψεσινό μάτς του ΠΑΟΚ στην Ριζούπολη. Λοιπόν,
σημάδι ενδεικτικό τη σεζόν ολάκερη για τον ΠΑΟΚ φέτος. Πες μας, πέντε διαφορετικού σκοράρα χθες. Όχι ότι έπαιξε ρόλο. Αγάπη! Έλα μέσα. Όχι ότι έπαιξε ρόλο αυτό, αλλά ρε οπαδί του Απόλλωνα, στο μάτς αυτό κάνετε αποχή. Αποχή, τι να κάνω. Έλα μέσα. Ορίστε. Αλλού τρως και πίνεις. Τι ωραία μυρίζει. Ο Χρήστα, μυρίζει ο Χρήστα. Εγώ έχω να πληθώ να κάνω μπάνιο 6 μέρες. Αυτό είναι σεξουαλική παρενόχληση. Αν θέλεις, σου κάνει μήνυση. Έλα από εδώ, ρε αγάπη. Αν θέλει, αν θέλει. Εγώ να τις κάνω. Αν θέλει. Εγώ σε υμνώ και εσύ κάνεις like στο Παπαδόπουλο. Είδες, φίλε, τι να κάνουμε, ρε Ασλάμα. Τι να κάνουμε. Τι σου αρέσει το κούρεμα. Τι σου αρέσει το κούρεμα. Απλά πράγματα. Και αυτό. Και επίσης. Αν ήμουν ωραίο, μαλλί σήμερα, αγάπη. Τι ώρα είναι το ΠΑΟΚ τότε. Με γεια περιποιημένο, ωραίο. 7 η ώρα γήπεδο του Βάσκου. Αγάπη, υπάρχουν εισιτήρια. Όχι. Ναι. Πρέπει να έχεις όμως άμκα, έτσι. Δηλαδή, κάτσε, θέλω να πάω εγώ. Πού παίρνω μηδενικό εισιτήριο. Ναι. Πας εκεί βροντοφωνάζεις Μάριος Ασλαμάς. Κάτσε να πει κοπέλα ρε. Ναι. Και μετά. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, σήμερα, σήμερα εγώ θα είμαι στην θύρα 8 στην Τούμπα. Η 8 δεν είναι ρε εσύ. Η 7 και 8. Που πάνε φιλοξενούμενοι. Ναι, η 8. Ναι. Η 8. Σήμερα. Τι είπε. Τι είναι. Κοσμοτέ το δείχνει. Α, το δίνει Κοσμοτέ. Ζωντανά Κοσμοτέ. Εκεί που θα είχαμε 27.000 να ορίσουμε, θα μείνουμε 22. Εγώ θα πάω. Σήμερα 7 η ώρα στάδιο Τούμπας, ΠΑΟΚ Tottenham Hotspur του βόρειου Λονδίνου στην βορειοανατολική Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ εναντίον σκιά τη τότε, τη Arsenal. Λοιπόν, ρε εσύ ο παδί του Απόλλωνα, είναι ενδεικτικό. Χρήστο, κάποια πράγματα είναι σημάδι. Από όλη τη χρονιά, σε ποιο μάτς κάνανε εποχή. Σε αυτό. Άλλη μόνο. Δηλαδή, θα έβραζε η Ριζούπολη. Δεν είναι αυτό, ρε, δεν θέλω να πω αυτό. Αλλά είναι ενδεικτικό. Έλα τον Ευαγγέλου, πες να πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, Ευαγγέλου. Τώρα. Μην το ξεχνάς. Η οπαδή του ΠΑΟΚ. Πάει να τη σκαπουλάρει. Βοηθήστε με κάποιο. Ναι. Στο 55 και 52. Ναι. Παθαίνω σοκ. Φωνάζουν Ρασβάν Λουτσέσκου. Ναι. Παθαίνω σοκ. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Και μετά τραγουδάνε. Ναι. Happy birthday to you. Ναι. Happy birthday to you. Ναι. Happy birthday. Εκεί τι λένε. Dear Ρασβάν. Dear Ρασβάν. Ή κάτι άλλο. Fucking Ρασβάν. Ρασβάν. Μετά φωνάζουν μία φορά. Μα για να το πει στα ρουμάνικα, ναι, φίλε. Μετά φωνάζουν μία φορά Ιβάν Σαββίδης. Μία φορά. Κρίμα, άδικο. Το πρωτάθλημα. Καλά λέει ο Γιώργος Ζαγόρας. Είναι καθαρά Ιβάν Σαββίδης. Από παίκτες, παιδιά, σας παραδέχομαι. Βλέπετε μπάλα. Κανενός το όνομα που κανονικά έπρεπε να φωνάξετε 5-6 φορές. Πασχαλάκης. Πασχαλάκης. Δεν πειράζει. Λοιπόν, η ενδεκάδα του Απόλλων δεν θυμίζει ενδεκάδα από ποιητές και ζωγράφους. Πάμε, να την ακούμε, να διαβάσουμε. Διάβαζε. Junior Da Silva Χουάντερσον στο τέρμα. Ναι. Τριάδα από στόπερ, ναι, με κεντρικό τον Νίκο το Βαφέα, ο οποίος εμπλέκεται στα 3 από τα 5 γκολ του ΠΑΟΚ, τα κάνει δώρο. Βαφέας, ποιητής από την Αλικαρνάσο. Ο Θεσσαλονικιός Νίκος Βαφέας, πρώην άσος του Έαντα Ευόσμου και του Αγροτικού Αστέρα. Προς Θεού, δεν υπονοώ για το παλικάρι κάτι. Απλά έχει εμπλέκεται και στα 3 γκολ. Τι να κάνεις, πέντε βάλουμε και ένα αμυντικό ρε Μάρι. Δεν θα εμπλέκεται. Κουτσά στραβά. Αν δεν ήταν εκεί, θα έλεγες καλά, ρε. Καλά, ρε. Πού λουπάνε. Κάτσε παλικάρι μου, ας παίξει άμα είναι ο Κιώσης. Ας παίξει ο γιος του Χρήστα. Τι να κάνουμε τώρα, τους κάνουμε παίξει. Ας παίξει ο γιος του Χρήστα. Κρίμα που δεν είναι σαν το Μαλτίν. 10 ετών. Κρίμα που δεν είναι σαν το Μαλτίν. 7 ετών. Πες το, κόλλησε. Χρήστο. Ο Χρήστος, το που λένε. Ο Απόλλων δεν άλλαξε. Αυτό είναι όλη τη χρονιά, να ξέρεις. Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, παίζαν άλλοι 11, κατάλαβα. Δεν λέω αυτό. Ναι. Δεν λέω αυτό. Ναι. Στο πρώτο γκολ, ναι, χάνει την κεφαλιά, λάθος τοποθέτηση και λάθος timing. Στην κεφαλιά του Πέλκα. Στο δεύτερο γκολ, καθαρά ευθύνη του Λεωνίδα Ρώση. Παιδιά, το παλικάρι, αποφασίστε. Στη φανέλα γράφει Ρώση, ναι, με λατινικά. Με λατινικά. Στον πίνακα παντού μας τον βγάζετε και στα ρόστερ που έχω δει σε 2-3 αρχεία. Ρώση με ωμέγα 2 σίγμα και ήταν. Και ήταν, ναι. Αποφασίστε τι είναι το παλικάρι. Ναι. Δεν είναι άδικο το παιδί, έτσι. Τι κάνεις, τι δεν κοροϊδεύω. Τι κάνεις. Στο τρίτο γκολ πάλι Νίκος Βαφέας μπαίνει τελείως λάθος πάνω στον Δημήτρη Λιμιό κάνοντας ένα χορευτικό άλμα μπαλαρίνας. Κορνέδες στη Ριζούπολη. Και περνάει ο Λιμιός χαβαλέ. Το 1-3 του πολύ ωραίο γκολ του Ντούρσο. Λαϊκά δικαστήρια. Του Κριστιαν Ντούρσο. Στον Απόλλων. Και. Δεν ξεφτέλει τον ΠΑΟΚ. Στα άλλα δύο. Έλα, δεκάδα, διάβαζε δεκάδα. Σου λέω ποιητές και ζωγράφοι. Μετά εμπλέκεται στο 5ο γκολ. Παβάλλει το παιδί αθελά του. Ναι. Χτυπάει η μπάλα στο πόδι του και αλλάζει πορεία και μπαίνει μέσα για τον γκολ του Πέδρο. Έβαλε και τρελό γκολ. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Νίκος Βαφέας, κεντρικό στόπερ. Σου λέω. Δεξί στόπερ. Μιχάλης Κύριας. Αριστερό στόπερ Ματίας Οριουέλα. Οριουέλα.
Γιατί μιλάς αυτό. Του κάνονται ζωγράφος από το Σαν Σεμπαστιάν. Συνέχισε. Ποδοσφαιριστές πάντως δεν είναι. Αυτό περίμενα από κάποιον. Τι λέει ο 833 πιστός ακροατής της Τρόικας. Άρρωστο Αργιανάκι ο Βαφέας Ασλαμά, μην μπερδεύεσαι. Τόσο άρρωστο που επέλεξε τον Όφη και όχι τον Άρη. Παιδιά, βρείτε αφήστε τα Αργιανάκια και τα Ερακλάκια και τα λοιπά. Άλλο, δεν μπορεί να λέει ψέματα το παιδί. Επίσης, μετά το χθεσινό μπούρμπουλο του Όφη, φαίνεται και η διαφορά των ομάδων. Τι δηλαδή? Οι ομάδες που ανεβήκανε τα τελευταία δύο χρόνια είναι ο Απόλλωνας, ο Όφη, η Λαμία και ο Άρης. Φαίνεται τι είναι ο Άρης και τι λέγανε όλα τα προηγούμενα χρόνια όλοι για τις προοπτικές που έχει ο Άρης και τις προοπτικές που έχουν οι άλλοι. Πέρσι λοιπόν όλο το σύστημα έπρεπε να βγάλει τον Όφη. Και το πάλεψε να βγάλει τον Όφη. Τον έβγαλε τον Όφη. Και στις βραβεύσεις του ΨΑΠ θριάβευσε ο Όφη. Σάρωσε όλα τα βραβεία της Football League. Γι' αυτό ας γυρίσει τώρα στη Football League να τα ξαναπάρει. Ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, το πέρα του αδικείς τώρα, δεν είναι το ποδόσφαιρο έτσι. Τι του αδικό. Σαν να λέω τι εγώ τώρα να ανεβεί από την. Πήγα να παίξω φίλε το ματς και ο διαιτητής ήταν 100-0. 100-0! Κάτσε, για ποιο λόγο. Που πει το... δεν έδωσε ούτε το φάουλ απ' έξω από την περιοχή που λες το Όφι Άρης. Βέβαια, το 2-0. Βέβαια. Με το ζόρι να βγει ο Όφι. Το θυμάμαι εκείνο. 100-0 έπεσε ο διαιτητής. Απαντάει ο Αριανός 833. Στον Όφη πληρώνονται χρήσιμα. Ναι, ναι. Επειδή πληρώνονται στον Όφη, φίλε, γι' αυτό φύγανε όλοι. Γι' αυτό έπαιζε με 10 παίκτες, έχει μόνο Έλληνες. Στον Άρη πληρώνονται 8-33. Όχι στον Όφη. Ας πουλάμε νερά εμείς. 30 ξένους πήρε τώρα ο Όφη. Λιαονίγκ, Σαγκάι και τέτοια, εμείς δεν αγοριέσαι. Με τον Άστο και έδωσε τον Πλατέλα για 50 χιλιάρικα. Δώσε εσύ νερά εκεί στην Κίνα, φίλε. Και εσύ έχεις τον Λάρσον με 300. Έτσι που το λες, τώρα πληρώνονται στον Όφη που κάτι άλλαξε από εξωγενείς βοήθειες. Άκουνε. Πέρσι πάντως ο Όφη ξαφνικά, ενώ έγιναν suddenly καμιά δεκαπενταριά προσφυγές, πήρε και έμεινε με 12 παίκτες, πήρε ξαφνικά βοήθησε η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Παιδιά, έναν βλάκα ακούτε έναν βλάκα. Απολαύστε τον στη φωτογραφία, στο Facebook και στο Instagram του Λίγκο. Αλλά αυτό ακριβώς κάνει ο Γάβος. Ναι. Αυτό ακριβώς. Μου επιτρέπεις. Δεν κάναν έτσι οι Ολυμπιακοί. Δεν κάναν έτσι οι Ολυμπιακοί, Χρυσανθέμου. Οι Ολυμπιακοί δεν κάναν έτσι. Ήταν πάρα πολύ καλή. Πήγε λοιπόν στον Όφη, φίλε. Γιατί ο μάνατζέρ του είπε να πάει στον Όφη. Κακό παιδί, και δεν τον άφηνε ο Απόλλωνας να πάει στον Άρη. Και μέσα σε 6 μηνάκια. Κατάλαβε 833 τώρα. Welcome back, 6 μηνάκια πίσω. Πάρ' την απάντηση από τον Χρυσάνθο, κατάλαβες. Αν μας ακούνε από άλλοι... τον αγροτικό αστέρα του Θεοδωρίδη που τα έχει κάνει μπάχαλο στον Ηρακλή με τον Ρόκα. Μην ακουμπάς Ηρακλή, αν μας ακούνε φίλοι... Βράζε τους φίλους μου, πες για τον Ευαγγέλου. Στον Όφη πληρώνονται στον Άρη, αυτά σε άλλους, σε άλλες εκπομπές. Αν μας ακούνε φίλοι ή συγγενείς του Θεσσαλονικιού Νίκου Βαφέα να μας ενημερώσουν αν όντως είναι άρρωστο Αργιανάκι, όπως λέει ο 833. Τίμιος όμως, μια καρατιά δεν έριξε. Μας ενημερώνει ότι ο Νίκος ο Βαφέας, ο οποίος στην προηγούμενη αγωνιστική είχε σκοράρει με καρφωτή κεφαλιά. Πού παίζανε ρε, ξέχασα το παιδί. Στη Νέα Σμύρνη, ναι, το Πανιόνιο, μπράβο. 0-1. Με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, ναι. Εψέ εμπλέκεται ως αρνητικός πρωταγωνιστής στα 3 από τα 5 γκολ του ΠΑΟΚ. Μήνυμα από οπαδό του ΠΑΟΚ, θαλαμοφύλακα, και πάμε στον break. Λέει ο θαλαμοφύλακας. Φοβερή αντεπίθεση του κόβει Ασλαμά. Βγαίνουν 3 του Απόλλωνα με 6 του ΠΑΟΚ. Δεν είναι έτσι. Λάθος κάνεις. Είναι 5-5. Οι 3 του Απόλλωνα είναι πίσω από το κέντρο. Εγώ για την οικονομία της συζήτησης θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά. Γιατί το κόβει, ρε φίλε. Έλα, ρε Βαγγέλου. Γιατί το κόβει. Ρε Βαγγέλου. Αφού η μπάρα φεύγει από το site. Φεύγει. Πάρε τώρα τη λέξη. Δηλαδή κάτσε, ποιον τιμωρεί. Τον ΠΑΟΚ ή τον Απόλλωνα. Α, κασκαρίκα μας έκανε. Να ντρέπεστε λιγάκι, θαλαμοφύλακα. Η σχορεμένη γιαγιά μου η γλυκερία στην παράγκα της στην Τούμπα έλεγε πρέπει να αντρέπουστη. Πρέπει να αντρέπουστη λίγο, Θεός χωρέστην. Με τέτοιο μπάλα τσίκι τσίκι ο ΠΑΟΚ, 5 γκολ βάζει παντού. Ακούει και ο φίλος μου ο Τάκης, να είναι καλά ο άνθρωπος. Διάλειμμα μάλλη. Πέτρια εισιτήρια, ΠΑΟΚ Άρης, Κυριακή, του μπάρα, άλλο ένα γύρο θριάμβου. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54-526. Διόβαζε το μήνυμα και να πάμε. Πρώτη φορά ακούω παραγωγό δημοσιογράφο να εκφωνεί μετά από μισή ώρα εκπομπής και να μην λέει ούτε ένα καλημέρα. Για αυτήν σου την αγένεια, Χρύσανθε, την Κυριακή. Θα σε ταράξω στα παστέλια. Έλα, όχι, μόνο, μην τον αδικείς. Είπε τόση ώρα καλά. Μπήκαμε, ήμασταν εμείς, είχαμε είχε ροή λόγου άλλη ρε, εσύ τώρα. Δεν το έκανε. Δεν έχεις αντιληφθεί ότι την καλημέρα δεν τη λένε όλοι. Τη λέει ο κύριος Ασλαμής. Και με ένα συγκεκριμένο πολύ ωραίο τρόπο. Μα πιο μπροστά είπε ο Παναγιώτης. Δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά,
Πες που θες να καταλήξεις. Ως φαβορί που είσαι αίτητος και όλα τα υπόλοιπα, η παντοκρατορία και τέτοιο με τρία πρωταθλήματα, με δύο μάλλον ακόμα δεν το πιστεύω. Εσύ θα έρχομαι λιμένο το ζωνάρι και λοιπά. Σύγκυζε τώρα. Είσαι φαβορί. Πρόσεξε μόνο. Πρόσεξε μόνο. Be care. Μην έρθει ο ανύπαρκτος, ναι, όπως λέτε. Δεν είστε ανύπαρκτοι. Γιατί δεν σέβεστε και τίποτα. Βγάλαμε χθες Γιώργο Φυρό, ναι, ζωντανή ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Μίλησε και είπε ότι είμαι αισιόδοξη την Κυριακή. Και έχετε μπει όλοι οι άμπαλοι από κάτω και βρίζετε το Φυρό. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί είναι ΠΑΟΚ, γι' αυτό. Α, γι' αυτό λες. Γιατί ας βρίσουν τότε, γιατί, χρήσαν θέ μου. Γιατί είναι ΠΑΟΚ. Στο τελικό και εσείς το βρίζατε. Εσύ προηγούμενη Δευτέρα. Με το Μόρις και εσείς το βρίζατε στο τελικό όμως. Μετά το τελικό. Συνέρτρια. Στο πρέσινγκ. Του Τάσου Ταμπουλή. Μάριο. Απόστολο Τσουρέλα. Α, το σε Παναγιώτα. Απόστολε Τσουρέλα, καλημέρα. Ρε φίλε, πραγματικά έχετε μεταλλευθεί όλοι. Τι σου έκανε? Φουλ επίθεση. Φουλ επίθεση. Δίπλα είναι βετεράνος του Άρη, ο Κουζανίδης ο Κώστας, ο άνθρωπος μιλάει δεν χαμηλών τόνων, ρε. Και το κατάλαβε με το Απόστολος Τσουρέλας και λέει είναι συγγνώμη αν κάπως ακούσε και τα λοιπά. Εσύ, χαλαρώστε λίγο ρε παιδιά. Τι έκανε ο Τσουρέλας? Καλεσμένοι σε εκπομπή είστε στην τηλεόραση και μιλάτε σαν βετεράνοι, σας βλέπουν και παιδιά 18 ετών, 19 που το αίμα βράζει. Βράζει. Και βλέπει απέναντί του δύο βετεράνους των δύο ομάδων. Άλλο το να είμαι να πω τεχνικά να λύσω κάτι. Πολύ ωραία. Ωραίος Απόστολος Τσουρέλας. Είναι εναρμονισμένοι όλοι. Α, έχετε μεταλλαχθεί όλοι, παιδιά. Στην επικοινωνία. Δηλαδή, από ΠΑΕ, Ολυμπιακό. Πάρε τώρα Τσουρέλα τηλέφωνο. Ας βγει. Απόστολος Τσουρέλας ας βγει. Μετά τον Ευαγγέλιο. Στον οποίο τον χάρηκα για κάποια πράγματα που είπε. Αλλά το ύφος του. Έτσι είναι, ρε, φίλε, είναι άκρος επιθετικό. Εντάξει, μπορεί, και την Κυριακή να μείνει αίτητος ο ΠΑΟΚ. Θα μείνει αίτητος. Όχι με ισοπαλία, θα νικήσει. Αποστόλη. Και άνετα. Γιατί πολύ απλά είναι πολύ πιο καλή ομάδα. Αποστόλη. Το καταλαβαίνω, είναι ένα ντέρμπι, αλλά είναι κλάσης ανώτερος. Ωραία. Νούμερο 2, Τσουρέλας. Σιγά λίγο ρε παιδιά. Θα βγει μετά ο 19χρονος, θα πάρει ένα τσεκούρι. Και ό,τι βρει θα βάθατε το τσεκούρι. Έτσι το ύφος, τι να κάνουμε τώρα, έλα διάλειμμα. Δεν είναι έτσι Παναγιώτη, έτσι τελευταία δύο χρόνια είναι. Πάντα ο Τσουρέλας έτσι ήταν, έτσι μιλούσε. Ο Απόστολος, το οποίο το είπα. Και επίσης, εγώ πάντα λέει, το έλεγα και έχω λιδωρηθεί γι' αυτό και από φίλους μου, για τον Πρίγιοβιτς. Ότι ήταν στοιχείο που μας κρατούσε πίσω ποδοσφαιρικά. Μπράβο. Δεν παρουσιάζαμε ωραίο, δεν, ρε παιδιά. Το δοκάρι της Βέρνης. Συγγνώμη, άρα εδώ και 1,5 χρόνο δικαιώνεται ο Μάριος Ασλαμάς. Ελβετό Φλόρος. Ελβετό Φλόρος. 1,5 χρόνο ο Μάριος Ασλαμάς δικαιώνεται. Μπράβο. Τάπες. Και ο Ραπτόπουλος. Που είχε πει το περίφημο δεν αγαπιέται αυτό το πράγμα. Όχι, άλλο έλεγε. Μόνο σε θέματα άλλο έλεγε. Άλλο έλεγε. Μιλες ψέματα. Άλλο έλεγε. Δεν αγαπιέται αυτό το πράγμα η ομάδα. Σαν, όχι σαν ο ποδοσφαιριστής. Ναι, τώρα τι λέει. Σαν θέαμα. Τώρα, ούτε τώρα. Τώρα λέει εδώ και δύο μήνες. Α, εδώ και δύο μήνες. Μπορεί να στρώσει η ομάδα. Έχει διώξει το άγχος, παίζει ωραία. Όχι το άγχος, όχι το άγχος. Απελευθέρωση, κυριούλη. Λοιπόν, διάλειμμα, διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα, προσέξτε. Μην καλείτε στα πρώτα τρία λεπτά μετά την επιστροφή μας. Γιατί υπάρχει ονειρικό μήνυμα καινούριο του Άλεξ Σίλβερ. Στέλνει σήμερα σύνολο 13 μηνύματα. Ποιος? Ο Άλεξ Σίλβερ. Στα πρώτα τρία λεπτά μην καλείτε. Μετά τα τρία λεπτά ανοιχτές γραμμές και για Απόστολο Τσουρέλα και για Άγγελο Ευαγγέλου, τον διαιτητή του εψεσινού πιο εύκολου παιχνιδιού της σεζόν, Απόλλων Σμύρνης, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, παιδιά. Πέφτει ξύλο, δεν υπάρχει το σημερινό. Να είστε καλά. Ατελείωτη συμμετοχή. Τρία εισιτηριάκια. ΠΑΟΚ Άρης. Κυριακή στάδιο Τούμπας, ώρα 7.30. Τρία εισιτήρια. FM κενό, όνομα επώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ. Αποστολή στο 54526. Είμαστε εδώ με Χρήστο Κιώση, ο οποίος πραγματικά ζωγραφίζει για ένα ακόμη πρωινό. ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνος μπαίνει και λέει: καλημέρα, παιδιά. Πόσο πονάει που ο ΠΑΟΚ νικάει? Σας νικάει όπου σας βρει του Λουτσέσκου το σκουφί. Ωραίο! Σάκη, το αφιερώνουμε σε εσένα που γελάς. Για σένα, βάλε ένα σκουφάκι που κρυώνεις. Το διαβάζουμε άλλη μια φορά. Σας νικάει όπου σας βρει. Του Λουτσέσκου το σκουφί. Το οποίο έβγαλε, το έβγαλε ψε. Χαιρέτησε ο Βαλκάνιος Κόουτς και το ξαναφόρεσε. Πάμε τώρα στο μήνυμα του Άλεξ Σίλβερ. Ανάψτε λαμπάδα όσοι πιστεύετε ότι ασχολείστε με την μουσική. Άλεξ Σίλβερ. Όσο για τον μεγάλο Τόνι Αϊόμι, Τόνι ρε. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα υπήρχε ποτέ το metal και θα ξεμέναμε με τους ξινούς, τους Rolling Stones. Αν έχεις μελετήσει την δισκογραφία των Sabbath, θα έλεγα ναι, και δεν αρνείσαι να ρισκάρεις να ακούσεις άλλες μπάντες που βγήκαν μετέπειτα, θα παρατηρήσεις ότι όσα riff έχουν γράψει, τα έχουν παίξει ήδη οι μεγάλοι Sabbath
30 χρόνια πριν. Εννοείται. Όλο το metal πατάει στα ρίφ των Black Sabbath και σε κάποια των Zeppelin. Έτσι. Καλά, δε, η Deep Purple είναι για αστεία γέλια, δεν σχολιάζω καν. Συνεχίζει ο Alex Silver. Ο Iommi, ενώ δεν έχει την τεχνική του Steve Vai, σχεδόν παγερά διάφορος μου είναι, πραγματικά όλοι αυτοί εδώ οι τεχνηταράδες, ή του Πετρούτσι, ρώτησα τον γιο του Βεντούρη, τον κάλεσα τώρα και λέω, ρε Βεντούρη, εσύ που είσαι τέρας γνώσεων στο metal, ο Πετρούτσι ποιος είναι από ποιους, και μου λέει εσύ, back της Κρεμονέζε, ο κιθαρίστας των Dream Theater. Με το που μου το είπε, έκανα εμετό και το κλείσα. Ό,τι πιο αστείο στη μουσική. Dream Theater. Δολοφονούν το rock and roll αυτοί. Συνέχισε. Παίζει και σολάρες που σου καρφώνονται στο μυαλό και σε τρελαίνουν για όλη σου τη ζωή. Και όλα αυτά με μείον 1,5 δάχτυλο μετά το ατύχημα στο Χαλιβουργείο στα 18 του. Έχει καταλάβει ότι έρχεται ο Μπούρμπουλο στην Κυριακή. Σταμάτα λίγο. Μπορεί να είναι ακόμα σε κόντρα με τον τεράστιο Όζη, αλλά χαλάλι. Βέβαια, για να πνίξει τον πόνο του μετά την φυγή του τρελού, έκανε και την καλύτερη μεταγραφή σε τραγουδιάρι, τον αξεπέραστο Dio, εννοείται, γράφοντας για εμένα ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ωραία. Το Heaven and Hell. Ωραία. Χρήστο, θα κλείσουμε με σήμερα με Heaven and Hell. Alex Silver, αγόρι μου, πολύ απλά, δεν υπάρχεις. Δεν στείλεστε για ποδόσφαιρο το πρωί. Ναι. Δεν υπάρχεις. Το πρωί. Υποκλίνομαι. Ωραία. Δεν υπάρχει αγώνα. Περιμένουν ακροατές, υποκλίνονται. Ευαγγέλιο, ας περιμένουν. Εδώ μιλάμε για ποιότητα ξεπέραστη. Δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι. Πάτε να τα πείτε με τον Βακάρο αυτά. Λοιπόν, πάμε. Γι' αυτό αυτή η εκπομπή ξεχωρίζει. Α. Γι' αυτό αυτή η εκπομπή ξεχωρίζει και γι' αυτό με σταματήσαν 30 άτομα πάλι προχθές στο 30? Θέατρο. Στο θέατρο, έχει σημασία. Αυτούς τη... Πάμε τώρα στο κρατήριο. Φόκουσε του παίρνει κανένα τηλέφωνο αυτού. Για να δούμε τι γίνεται πάνω. Λίγο χρυσάφι. Ναι. Παιδιά, μπείτε Facebook και μιλάω ελληνικά. Είπα μετά την επιστροφή μας, μην καλείτε για 3-4 λεπτά. Με ευθύνη δικές σας καλέστε. Το είπες. Λοιπόν, το είπα, 3 φορές το είπα. Λοιπόν, μπείτε Instagram και Facebook του Λίμπερου και απολαύστε Παναγιώτη Παπαδόπουλα με νέο κουρεμένο look στην απέλπιδα προσπάθεια που έκανε για να πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο στο μπάσκετ από τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό. Μια ανάσα έφτασα. Η Mercedes που κέρδισε ο ΠΑΟΚ από την ΕΠΣ Ηρακλείου. Πληροφορίες επιμένουν ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα αφήσει το τυχερό αυτοκίνητο για την ενίσχυση της ΕΠΣ Ηρακλείου. Τους περισσότερους λαχνούς αγόρασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. ΠΑΕ Ολυμπιακός αγόρασε, ΠΑΕ ΠΑΟΚ αγόρασε. 679. Και όλο τυχαίο όφη σώθηκε. Έτσι. 164 από εδώ του ΠΑΟΚ. ΕΠ! Καλημέρα, μπανιστές της Μεγάλης Παοκάρας. Μπανιστές της Μεγάλης Παοκάρας. Κύριε Παπαδόπουλα, έρχεται άλλη μια μοναχική Δευτέρα. Σε μεγάλη φόρμα βλέπω το σκουφί. Εδώ και καιρό. Και ο Γιώργος μπαίνει για ΠΑΟΚ πάλι και λέει, πούντος ρε εσύ. Κατέβα και βγάλει την ανανέωση, το κάνουμε αλλιώς. Τα χάλασες όλα. Ε, τα κατέστρεψες. Πάτα, δεν το πάτησες πάλι ρε φίλε. Α. Λοιπόν, είμαστε. Εδώ, ο Γιώργος λέει, καλημέρα. Είμαι άρρωστο παοκτσάκι. Με κάνατε να σας ακούω κάθε μέρα. Γουστάρω Ασλαμά και Τσαλτίδη. Αλλά πιο πολύ τον μεγάλο Παπαδόπουλα. Χα. Που σας γλεντά κάθε μέρα. Παοκάρα, ανάσα, τα μυαλά μας πονάνε. Εκδρομές δεν σταματάνε. Και πάμε τώρα στη μεγάλη αλήθεια. Για τον... μας πάντα θα πονάνε. Εκδρομές πού, πού πήγατε. Πού πήγαμε. Χθες πάλι δεν μας ακούγε. Πού. Στην Απόλλωνα Σμύρνης. Πόδι πάω, ξύ να μην πατήσει την Αττική. Πω, στον Απόλλωνα Σμύρνης πήγες άλλος στη Ριζούπολη. Λοιπόν, με αποχή και όλα από τους απολωνιστές. Mm. Δύο ακόμη μηνυματάκια. Αυτό με, με τις απαγορεύσεις καταργηθεί, παιδιά. Έτσι, γελιοποιούμαστε ίδιοι. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Γελιοποιούμαστε ίδιοι. Λοιπόν, 164 νέο μήνυμα. Χαλάλη η φαρμακευτική αγωγή και η νταμιτζάνα μουρουνέλαιο. Επιτέλους, το κατάλαβε ο σταφυδοψωμοκέφαλος ότι δεν χάνω φέτος. Δωρεάν είναι και άμκα για τα εισιτήρια. Για μένα λέει, σταφυδοψωμοκέφαλος. Πρέπει να πάω να κάνω και μια ελιά, ρεψε. Έχω βγάλει μια ελιά, δεν πρέπει μυστήρια. Λοιπόν, και μήνυμα τώρα για τον Νίκο Βαφέα, ήμουν σίγουρος. Όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές Θεσσαλονικιούς, τέτοιων κατηγοριών, ήμουν σίγουρος. Μάρια, είμαι ΠΑΟΚ. Όταν δεν ξέρεις κάτι, καλύτερα να μην μιλάς. Όχι εγώ, ο άλλος που το στείλε, έτσι. Ήμουν συμμαθητής με τον Βαφέα. Και υποστήριζε φανατικά τον Ηρακλή. Φιλιά από ασπρόμαυρο εύωσμο, Δημήτριος, εκεί πέρα κόβεται. Αν υπάρχει κάτι άλλο, στείλε τη συνέχεια, σε υπέρ ευχαριστούμε. Όσοι άλλοι ξέρετε, είχετε παίξει μαζί με τον Νίκο Βαφέα στον Νέαντα Ευώσμου,
Γιατί πολλοί μας ακούτε, είμαι σίγουρος, που παίξετε μαζί του στον νέα αντεβός μου, ενημερώστε μας. Άρα 833 δεν ξέρει. Πάμε, πάμε. Άρρωστο αδιανάκι. Εδώ είπα ότι πληρώνεται στον όφιο 833, ρε. Λοιπόν, δεν έκαναν αποχή ο παδί του Απόλλωνα ψες, απλά εμφάνισε βλάβη το ταξί που τους μετέφερε, λέει ο Φαντομάς, και εμείς πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ο παδός του ΠΑΟΚ, ο Αγενής. Πάμε. Αν είμαι εγώ Αγενής, εσύ τι είσαι, που μας έχεις τόση ώρα στην αναμονή για να μας πεις για ανθρώπους που ο πιο μικρός από αυτούς είναι 65 χρόνια. Ξεδιάντροπος είναι. Για το metal και αυτά. Ξεδιάντροπος. Πήγε κάνει μουσική εκπομπή να ησυχάσουμε. Σωστό, σωστό, συμφωνώ. Θα ησυχάσουμε. Χρυσαφέ, εγώ λέω να μην κατέβετε την Κυριακή, γιατί με άνευ αγώνας είναι μόνο 3-0. Καλό, καλό, ωραίο. Καλό, για το δικό του επίπεδο πολύ καλό. Πάει να το παίξει και παοξής τώρα ο Χρυσαφέ. Έτσι σε θέλω. Σταυροπόδι κάθεται, να ξέρεις. Έτσι σε θέλω, να ξέρεις. Ψηλωμένο σε θέλω. Έτσι, έτσι, ψηλωμένη να μπείτε, ψηλωμένη. Ότι θα ρίξετε 4, θα ρίξετε 5, έτσι. Εμείς να έρθουμε, εσείς θα έρθετε. Θα γίνει μάχη. Συγγνώμη, δεν παίζει και θέλεις ζήσεις. Μπορεί να μην παίξει. Αλλά ένα ξεκούραστο τρίμπαλο και μετά θα κάνω οικονομία δυνάμεων γιατί έχω παιχνίδι. Πάλι μας βρίσκεις το ψηλοαδιάφορο παιχνίδι. Χριστό, αυτό μπορείς, κράτα το, κόψτο. Κόψτο αν μπορείς. Να το παίξουμε Δευτέρα πρωί. Κόψτε αυτό το τηλέφωνο. Τρέμει τώρα από όξι. Τι να κόψω. Και εγώ την άλλη φορά έτσι έλεγες και έληξε ένα-ένα. Όχι, έτσι έλεγε το Χαριλάου. Ένα-δύο κέρδισε, αποτύχει. Και με μούφα πέναλτι. Όλος ο Θεός μαζί σου ήταν ρε φίλε. Δεύτερο με τον Κορμπίλα με τα ίδια πράγματα. Τι ο Θεός μαζί σου. Έρχεσαι δεύτερη φορά στην Τούμπα σε μάτς που δεν καίει ιδιαίτερα, έτσι. Γιατί με το πρωτάθλημα είμαι 10 βαθμούς μπροστά. Δεν είμαι στον πόντο. Αν ήμουν στον πόντο. Αμέσως είσαι κιόλα. Σαν το με το Σταυρίδι. Και το Σαραϊδάρι. Έλα φιλαρέ. Θα είναι επαγγελματική νίκη. 2-0, 3-0. Μετά χαλάρωση, φασούλες, ξέρεις το. Εκτός βέβαια να μας προκαλέσουν και. Και που είναι τα παιδιά και δεν σταματάνε. Εμείς τουλάχιστον, τουλάχιστον μπορεί να τους σεβαστούμε, αν μείνουμε 9 παίκτες, είναι 8. Να μην τους βάλουμε 6 γκολ και γλυκά με 7 όπως την Ευκαρπία ο Ηρακλής. Όπως κάναμε εμείς δηλαδή. Όπως ο Ηρακλής. Όπως κάναμε εμείς με σένα. Τι? Που με 9 παίκτες σταμάτησα. Τι σταμάτησε. Στο Άρης ΠΑΟΚ 2-0. Με το σπάθα. Στο 2-0. Ναι. Μπράβο, ευχαριστούμε. Που σταμάτησα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, εγώ βλέπω δεν μιλάει ο Χρήστος. Έχει καταλάβει το τι πρόκειται να γίνει. Δεν μιλάει, δεν αλλάει. Μπράβο ρε. Τι να αναλύσω. Τι να αναλύσω. Έχεις 19 νίκες και 2 ισοπαλίες. Σε φαβορί. Θα έρθω, θα κερδίσω και θα φύγω. So simple. Just like that. Να είστε εδώ όμως την άλλη Δευτέρα. Μην λείπετε. Πολλές Δευτέρες λείπουν. Εγώ είτε φάω 10, είτε βάλω 10 θα είμαι εδώ. 21 Δευτέρες είναι εδώ πέρα. Μην λείπετε την άλλη Δευτέρα. 21 Δευτέρες είναι εδώ άλλος και παλεύει. Βάζει ύμνους αδρομή του. Παλεύει. Παθιακάκης. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα που έκανες 10 μέρες να γυρίσεις από την Τριβολή. Στη δουλειά. 0-3 ήταν. Και τώρα στην Τούμπα ρε φίλε μέχρι κατέβει να πάρει το 12 κατέβει κέντρο. Άστο μπορεί Δευτέρα να λείπει. Ας είναι και αργά το 14. Μπερδέψεις τα λεωφορεία, ας πούμε, και δεν μπορείς να έρθεις την άλλη Δευτέρα. Τέλος πάντων. Χαιρετώ. Στο καλό. Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πολιτισμένο επίπεδο. Εγώ σου λέω μην κατέβετε καλύτερα, θα είναι μόνο 3-0. Σήμερα δεν μου λες, θα πας σήμερα πάω τότε να μου. Βάζε, εγώ δεν μπορώ να πάω, αλλά θα πάω την Κυριακή σίγουρα. Εγώ θα πάω, θα πάω σήμερα. Εσκεδάστε τότε να μου. Θα πάω σήμερα. Παιδιά, ένα θεματάκι, επειδή δεν υπάρχει άλλη γραμμή, καλείτε όποιος θέλει τώρα. 23-10-2-3-8. Εσύ! Εσύ που μας ακούς και μισάς και την Λίβερπουλ και την Bayern München, τις μισάς και τις δύο. Σήμερα, απόψε, τι υποστηρίζεις? Κάντο όπως το 81, έλευση. Τι θες να γίνει απόψε στο Anfield Road, όπου αναμετρώνται η έλευση με την Bayern München? Εσύ που μισάς και τις δύο, τι θέλεις, έτσι? Το άλλο μάτς, Λιόν Μπαρτσελώνα. Ναι, Λιόν Μπαρτσελώνα. Πρέπει να μας έστειλε ο Πέτρος, ο παδός της United, μας ακούει κάθε πρωί, αυτό που κάνανε οι παίκτες της Bayern, η Bayern München, βάλανε περουκίνια, Steel Beatles, και κάνανε τη διάβαση από το εξώφυλλο του Abbey Road, ναι. Και γράφει απάνω The Bayerns. Φανταστικό. Πρέπει να... Αν δεν το έχει στείλει ο Πέτρος, παιδιά, στείλτε κάποιος αυτό που έκανε ψε η Bayern Μονάχου, παίζοντας με το εξώφυλλο του Abbey Road, των Beatles. Που διασχίζουν τον δρόμο στη διάβαση, έτσι. Μας περιμένει γραμμή, καλημέρα. 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 Γεια σου. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Γιάννης Άρης. Γεια σου. Γιάννη. Άκουτε να πω. Ναι. Ναι, παιδιά, κοιτάξτε. Πέρα από την αθλητική, καλά κάνετε και έχετε καζούρες και το ένα το άλλο, αλλά η υποβολή από κάτω σταματήσει, το είναι κουραστικό.
όταν μιλάει ένας, μην απαντάει ο άλλος από πίσω, μπουρ, χαμηλά. Το κάνει ο Παπαδόπουλος πολύ. Mm. Δηλαδή είναι κούραση. Δηλαδή, έκλεισα το ραδιόφωνο, τώρα σας πήρα γιατί είμαι κούραση αυτή. Δεν γίνεται να μιλάει ο Σλάμα, σας πει ό,τι βλακία θέλει. Ας πει και εσύ τη δικιά σας, πει και ο άλλος. Το θέμα αλλά, είναι, παιδιά, το θέμα είναι δεν σταματάει ο άλλος, ρε. Η υποβολή από κάτω, ρε, εσύ, κάθε ρε, εσύ τώρα, ναι. Μπορείς να πλευρίζει. Το κόβουμε αυτό. Η υποβολή από κάτω, βούρου, ακούγεται μια βοή. Δηλαδή είναι κούρεση, όλο γελάς, όλο κάνεις. Το κάνει και ο ένας και ο άλλος. Πες μας, σηκώ εδώ να φύγω, ρε φίλε. Όταν ουρλιάζουμε εδώ πέρα, θα συνοχλεί. Ποιο είναι ο κλειδί? Πες ό,τι θέλεις, αλλά να μην κάνει ο άλλος. Δηλαδή την ώρα που μιλάς, εσύ να βγαίνει ο σύνταγμα, είναι καλά από κάτω. Μια βοή ακούγεται. Δηλαδή κουραστικό είναι. Άμα θέλετε, διώξτε μας. Θα το κλείσουμε να φύγουμε. Απίστευτο. Ξέρεις τι κουραστικό είναι. Δηλαδή τώρα, άμα σου λέω ειλικρινά, ακούστε την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, ο Σλαμάς έχει την τρέλα το μικρόφωνο στο 400 το έχει. Απτάξεις από πίσω να πούνε βουβουβουβουβουβου σε όλη την ώρα θα γελάς, κάνεις. Βγαίνει ο άλλος, φωνάζει πιο πολύ, τσιρίζει. Άκου λίγο. Αύριο, αν σε πάρουν από τη Focus, να θυμάσαι ποιους άκουγες. Τι να θυμάμαι ρε παιδιά, πλάκα κάνετε, ξέρεις τι κούραση είναι, χρήσατε. Κούραση, ξεκούραση, να το θυμάσαι, να το πεις όμως. Ότι ήταν μια κουραστική εκπομπή. Τώρα τέλος πάντων, για τον Άρη καλά πάει η ομάδα, μακάρι να πάνε και έτσι και στην Τούμπα και άμα φάμε πέντας φάμε. Τι να κάνουμε δηλαδή, η ομάδα είναι πολύ καλή. Τώρα αν αυτοί νομίζω ότι μπορούν να κερδίσουν τους πάντες και τα πάντα και όλα με 5 και με 10, χαλάλι τους, τι να κάνουμε. Έτσι. Η ομάδα είναι καλά, καλό δρόμο έχει, να πληρώνονται οι παίκτες και ας είμαστε τέταρτη και πέμπτη, δεν μας πειράζει την εποχή. Του χρόνου βλέπουμε τι κάνουμε. Αυτά χρήσατε καλά να έχετε. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστούμε. Και την παρατήρηση, εντάξει, κάπου έχει δίκιο. Θα το ρυθμίσουμε αυτό. Είμαστε θα το ρυθμίσουμε αυτό. Μα το ρυθμίσουμε, εντάξει, οκ. Πάμε, καλημέρα. Επόμενη γραμμή, περιμένει, όχι. Βυθός. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. Αγνώστου στρατιώτη 36 στην Πολύχνη, τηλέφωνο κρατήσεων 2310 66 23 76. Ρίξε άγκυρα στο λιμάνι της γεύσης με 4 βρουλάκια, τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Μαζί μας έχουμε και το ψητοπολείο Μπες στο ψητό. Λαχταριστά μπέργκερς, δροσελές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλάπια, μέτρητες επιλογές, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη, πίσω ακριβώς από τη Μόνη Λαζαριστών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20. Βρείτε μας τώρα, ποιους δηλαδή, το ψητοπολείο Μπες στο ψητό, στο Facebook και στο Instagram. Οπότε πάμε τώρα στο break, χρήσατε μια χαρά. Χρήστο. Α, όχι, το πάμε. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Ναι. Τώρα, μα θέλει, πάμε που δεν έχουμε γραμμή. Okay. Άμα την επιστροφή μας, ανοιχτές γραμμές, μπείτε και δείτε. Φωτό. Φρεσκοκουρεμένου από το πρωί του Σαββάτου για να πάρει το κύπελο Ελλάδος όπως έκαναν το 84 οι παίκτες του ΠΑΟΚ με Φέδωνα Ματθαίου, Θεός Χωρέστων, προπονητή που τους πήγε παραμονή για κούρεμα και για να δουν την ταινία Αποστολή στη Νικαράγουα. Κουρεύτηκε ο Παπαδόπουλας, είμαι αργόστροφος, το ομολογώ. Σήμερα ξημερώματα το σκέφτηκα. Ο Χρύσανθος δεν το σκέφτηκε, αλλά μικρό κατηγορό στον Χρύσανθο γιατί πολύ απλά δεν είναι της γενιάς του το σκηνικό αυτό. Εκτιμώ πάντως και πραγματικά με συγκινεί ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο οποίος δέχθηκε να στραπατσάρει το προσωπάκι του προκειμένου η ομάδα του να κατακτήσει το Greek Cup στο μπάσκετ. Έτσι. Και 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρη στην Κυριακή. Δίνουμε FM και ενώνομα τεπώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54-526. Το break έχει διάρκεια περίπου 1,5 λεπτό. Μας ενημερώνει ο DJ Κίος. Εντάξει, Γιάννη Πάριο δεν το λες. Αλλά τέλος πάντων και αυτός, Θεός Χωρέστων, κάτι προσπαθούσε. Άλεξ Σίλβερ, αφιερωμένο σε σένα, ειλικρινά. Από καρδιάς δεν υπάρχει. Αφιερωμένο σε σένα για τα τεράστια μηνύματά σου τα σημερινά. Παιδιά, όποιος θέλει μπορεί να καλέσει. Καταφθάνουν μηνυματάκια. 3 εισιτηριάκια. Μένουν 23 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά το χρόνο αυτού του κόσμου. Για τα 3 εισιτήρια να διεκδικήσει. ΠΑΟΚ Άρης. Ματσάρα την Κυριακή. 7:30. Έτσι. Η Νίκη Λιβαδάρη, την ήξερες. Ηθοποιός. Την είδα χθες που η κοπέλα έφυγε. Θεός Χωρέστην. Χθες την είχε εδώ πέρα. Ναι, Χρήσανθε, δεν ξέρω αν. Δύο φωτογραφίες είδα, δεν την κατάλαβα εδώ. Αν την ξέρω από κάπου αλλού. Θεός... Χαιρετίσματα τον Άκη Σακελαρίου. Ήταν χθες εδώ από κάτω. Οργιανός. Το Αριανάκι το τρελαμένο. Τον ηθοποιό! Βέβαια, ήταν τον εδώ. Άκη... Ναι. Χαιρετίσματα λέει στο Μάριο. Λες ψέματα. Ηρωνεύεσαι. Όχι, γιατί μου πει ψέματα, ρε. Α, εντάξει, οκ. Okay. Λέω πως μου κάνεις πλάκα. Εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα, Άκη. Καλά, είναι αυτό που του είχε ένα θέμα. Αγαπητέ, είχε... μια χαρά το παιδί. Μια χαρά το παιδί. Ναι, ναι, έδωσε το μεγάλο. Τώρα, την νόσο των, του air conditioning. Του air conditioning, μπράβο. Όταν τα λέω εγώ αυτά. Λεγιονάριον λέγεται αυτή. Τι. Νόσο λεγιονάριον. Του air conditioning λέμε. Του air conditioning λέγεται. Ναι. Α, το λεγιονάριον αυτή η ίδια είναι. Μπες στο ψητό. The best burger in town. Το καλύτερο burger στην πόλη δηλαδή για όσου δεν είναι αγκλωματή. Με πολύ δυνατέ προσφορέ για το σαλόνι, κυρίε και κύριοι. Θα πάτε και θα φάτε πάρα πολύ καλά. Μπες στο ψητό.gr για παραγγελίες. Γλιτώνεις το 10% του κόστου παραγγελίας. Για online delivery.
θα κατεβάσεις και για iOS και Android από το App Store και το Play Store τις εφαρμογές μας. Τηλεφωνάκι 60-22-20 για να πας Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη πίσω από τη Μονή Λαζαριστών. Μπράβο Μαρία. Διαβάζω ένα μήνυμα και πάμε στις γραμμές, περιμένουν τρεις. Ο Ρωμανίστα ασχολείται πάντα με τα θέματά μας και λέει: προτιμώ Λίβερπουλ. Γιατί τουλάχιστον αυτοί έχουν κάνει πράγματα και χωρίς τεράστια budget. Σε αντίθεση με την επιτομή του ποδοσφαιρικού καπιταλισμού. Μαζί σου, Ρωμανίστα, στο σκεπτικό. Αλλά εμένα με προκαλούν με το και οι δύο. Εσένα. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Να μιλήσω λίγο. Ηρακλειδέας είμαι, Δημήτρης. Δημήτρη, όλος ο χρόνος δικό σου. Πάμε, Ηρακλειδέα μου. Λοιπόν, αφού δεν τα λέει ο Μάριος, πες θέλω εσύ. Να πω το εξής για τον Ηρακλή. Ναι. Ακόμα υπάρχουν ελπίδες, αρκεί ο Ηρακλής να πάρει όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Σωστό. Άποψή μου, έτσι. Ναι, όλα σωστό. Τα παιχνίδια. Και οι άλλοι να χάνουν τα όλα τα. Λοιπόν, μ' ακούτε. Ναι, εγώ είμαι μαζί σου, Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια μέσα έξω. Και αυτοί που παίζουν στον Ηρακλή και τεχνική ηγεσία να τα ακούσουν αυτά που θα πω, θα πρέπει να παίζουν και να το ξέρουν από τον κόσμο το Ηρακλή που είναι απαιτητικός, θα πρέπει να παίζουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα τρέχουν με κατοστάρια και θα μαρκάρουν, ναι, επί δύο ώρες, ναι, θα μαρκάρουν και θα τρέχουν, ναι, όσο αντέξουν. Ναι. Αυτοί που δεν μαρκάρουν και που δεν τρέχουν, με κατοστάρι εννοώ, έτσι, ναι, όχι σε ρυθμό αυτό, προπόνησης, ναι, με κατοστάρι, ναι, δεν έχουν καμία θέση στη θέση του, στην ομάδα του Ηρακλή. Έτσι θα λειτουργεί ο Ηρακλής από εδώ και πέρα και έτσι πρέπει να γίνει για να βγει αυτή η ομάδα. Σε παραδέχομαι, για να γίνει και... κάστρο, αυτό που είπε ο Ρόκα, να γίνει κάστρο. Και... αυτό, ας το Ρόκα ρε, ας το Ρόκα να πούμε κάστρο. Τώρα. Κάστρο, τι μας είπε τώρα, να γίνει κάστρο, δηλαδή τι κάστρο να γίνει. Να γίνει τώρα κάστρο και να βγει του χρόνου που θα πέσουν άλλες, θα έρθουν άλλες από την άλλη. Πολύ την καλά είπε, δεν κατάλαβες τι είπε ο άνθρωπος. Ναι, ήρθα εδώ, για να χτίσω με υπομονή ένα κάστρο, δυνατό και σίγουρο. Αυτά, η συνέντευξη του είναι Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και όχι για να κάνω το λαλάκα να μου την πέφτει κάθε... Μάριε, αυτά τα λένε οι πολιτικοί. Ωραία. Ο Ηρακλής δεν είναι καμιά κανένα Ηρακλής. Μα βλέπεις και ο ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά χτίζει την Ελλάδα. Άστα αυτά ρε Μάριε, τα γεροντίστηκα. Γεροντίστηκα. Τι μας λες τώρα να πούμε. Τι είναι αυτά τώρα να πούμε σιγά σιγά και τα λοιπά. Ο Ηρακλής είναι σωματείο μεγάλο. Σωστό. Το οποίο, ναι, δεν είναι ούτε ο Ηρακλής αμπελοκήπων και ούτε είναι να χτίσει. Τον Ηρακλή το ρίχνει. Αλλά σε λίγο θα γίνει. Ναι. Έχει κόσμο και μπορεί να βγει. Έχασε παιχνίδια από λόγο μη σοβαρότης και κοροϊδίστηκα. Γιατί δεν τρέχαν οι παίχτες τους. Και έχει υποχρέωση τεχνική ηγεσία να βάζει παίχτες μέσα που θα τους παροτρύνει και να τους δώσει να καταλάβουν καλά ότι πρέπει να τρέχουν με κατοστάρια πάνω στην μπάλα, ναι, και ότι οι επιθετικοί πρέπει να παίζουν και άμυνα. Ναι. Δηλαδή θέλεις στον Ηρακλή 11 Usain Bolt. Έγινε Δημήτρη. Αυτά θέλω να πω και να τα ακούσει καλά αυτός ο τύπος και να αφήσει τα κάστρα και τα λοιπά. Εφέτος θα βγούμε. Άρα στην κόντρα Ρόκα Θεοδωρίδη είσαι... Δεν με ενδιαφέρει εμένα ρε Μάρη κόντρα. Okay. Εμένα με ενδιαφέρει, άκου να σε πω. Εμείς όπως πηγαίνουμε στο γήπεδο και υποφέρουμε όπως υποφέρουν και οι παίκτες. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, ο στόχος. Ωραίος, Δημήτρη. Με κατάλαβες. Ναι, ο στόχος είναι να, ωραία, βγούμε δεύτεροι. Για να, ωραία, βγούμε δεύτεροι, να το ακούσεις και εσύ και όλοι, ναι, για να βγούμε δεύτεροι αυτή τη στιγμή έτσι, ναι, πως είμαστε, πρέπει να παίρνουν όλα τα παιχνίδια μέσα έξω. Αυτό θα πρέπει να γίνει με Για μένα η λύση είναι μία, αγόρι μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει να ανεβούν 4 ομάδες λόγω των εκλογών και να τελειώσει όλο. Τώρα, άστο αυτό, τώρα, μετά το βλέπουμε. Τώρα σε αυτή την κατάσταση λέμε πώς. Σε αυτή τώρα αυτό θέλουμε. Και επίσης ήθελα να πω κάτι, ναι, άλλο. Ναι. Ήρθε ένα παιδί από τη Σπάρτη που ήταν από δικό μας παιδί, ένα ψηλό, ένα ενέργειο. Ο Λάζαρος, ναι. Ναι. Και δεν το πήραν, ρε. Δεν το πήραν, ξέρω. Δεν, ναι, το έχουν τους κοντούς μπροστά. Ωραίος, ωραίος. Και κοντοί, ναι, και δεν ξέρουν και μπάλα να πούμε. Ένα 93-94. 93, ρε, και, ναι, το δώσαν στην Νίκη Βόλου. Ναι. Ποιοι, ναι, κάνουν κουμάντο εκεί. Όχι, κόλλησα τώρα. Που γίνονται, ο Λάζαρος, ο Αμάνα. Και νέο παιδί είναι στη Σπάρτη. Ναι. Γιατί έγινε. Έπαιξε εναντίον μας στο Καθατζόγλιο. Και ήταν μια χαρά, πολύ ωραίο. Τι σημασία έχει που έπαιξε εναντίον μας. Όχι, ρε, δεν το λέω. Παλικάρι, δεν είπα αυτό. Και έπαιξε και ωραία το παιδί, θα βάζει και γκολ. Καλά έπαιξε να πούμε και άμα το βελτιώσει κάποιος μπορεί να οικονομήσει από αυτόν. Και θέλουμε ψηλούς, δεν θέλουμε κοντούς. Α, μπράβο Μάρη. Θέλουμε ψηλούς, γρήγορους, μπαρμπαγιόργηδες που είναι κλωτσομπούνι αυτή η κατηγορία. Εγώ είμαι γέροντας, όχι εσύ. Μπράβο, ωραία τα λες, ναι, ωραίο. Και το ξαναλέω, όποιος δεν τρέχει δεν έχει θέση μέσα στην ομάδα. Σωστό, έγινε Δημήτρη, ευχαριστούμε. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ο ένας Ηρακλειδέας είπε στον άλλον μη μιλάς γεροντίστικα. Και ο άλλος λέει. Ο Ηρακλής είναι 21 βαθμούς από την πρώτη θέση, 10 βαθμούς από τη δεύτερη θέση. Ναι, αλλά τρέχουν κατοστάρι.
5 βαθμούς από την τρίτη θέση, 5 βαθμούς από την πέμπτη θέση, 4 βαθμούς κάτω από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, 3 βαθμούς κάτω από τον Εργοτέλη και 6 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Να τρέξουν, για να περάσεις 7 ομάδες που είναι από πάνω σου, πρέπει 7 ομάδες να χάνουν όλες. Πώς θα γίνει αυτό. Αυτό το είπα. Πάμε, ωραία. Πάντως είναι ωραία παρουσία του. Ωραίος ο Δημήτρης. Ωραίος. Εντάξει. Να ακούμε Ηρακλειδής, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε που βγήκες ειλικρινά από καρδιάς. Εγώ παιδιά περιμένω Ηρακλειδής να βγείτε. Σε 13 μάτσε το μεταξύ είναι αυτό. Ναι. Θα γίνει, μπορεί να γίνει. Τι να γίνει. Να είναι καλά ο Σύρης. Εδώ Καραμαλής είχε κρατήσει Πανσεραϊκό. Έκανε τις ομάδες να πέφτουν να μεχσωθούν 5-6 ομάδες. Ο σχολημένος Καραμαλής. Ναι, αλλά τώρα αυτό που πάνε να πέφτει. Ο Εθνάρης χωρίς λαό. Είναι το Ηράκλειο. Ναι. Καλημέρα, πάμε Χρήστο. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Γεια σας, ρε καλό παιδά. Καλώς. Καλημερίζουμε την κυρία Εύη, οπαδό του ΠΑΟΚ και πραγματική lady. Τι lady. Ναι, με κόβεις με τέτοια σλάμα. Λοιπόν, διακρίνω έναν εκνευρισμό από τον προηγούμενο κύριο. Το κατάλαβες. Τον Γιάννη τον Αριανό. Τον Γιάννη τον Αριανό. Ποσός με ενδιαφέρει πώς τον λένε και τι είναι. Όχι τον Ηρακλειδέα, τον Δημήτρη, δεν είπε για τον ΠΑΟΚ. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, άνθρωπος όχι. Μιλάμε για τον πιο προηγούμενο. Ο Γιάννης, τον εκνεύρισε που μιλάει ο Παναγιώτης. Τσαλτίδη μη μιλάς, δεν μιλάμε με εμένα, μιλάω με τον κύριο Σλαμάτη. Τσαλτίδη μη μιλάς. Τσαλτίδη μη μιλάς. Έτοιμος είσαι. Τι είπε ο άνθρωπος, θα πούμε τι είπε ο άνθρωπος. Εδώ δεν ήρθαμε για να λύσουμε πρώτα το φάρμακο κατά του καρκίνου, έτσι δεν είναι. Θα πούμε και κανένα αστείο να γελάσουμε. Αλλά εκτός τούτου. Όταν ο Ασλαμάς δεν αφήνει το μικρόφωνο και έχει φάει 500 κιλά γλιστρίδα και αυτά που λέει άλλο από το να γελάει κανείς δεν μπορεί, εγώ απορώ που ο Παπαδόπουλος γελάει μόνο τόσο. Λίγο δηλαδή. Για μένα είναι λίγο. Ναι, είναι λίγο. Ο Άγγελος από εάν ο κύριος Δήμητρος έχει τα ταυτιά του, τι να πω. Εδώ αφού είναι για γέλια, δηλαδή να κάνουμε να κλαίμε. Για την αντεπίθεση του Ευαγγέλου. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Πολύ εκνευρισμό διακρίνω. Ψάχνετε να μαλώσετε με τον Αριανό πολύ και βρήκατε αυτό τώρα, έτσι. Ψάχνετε να μαλώσετε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Φυλάκια, μην το βάζεις κάτω αγόρι μου εσύ. Εκεί, γέλα όσο θες όσο και μην πτωείσαι από τίποτα. Έτσι. Κυρία Εύη, την Κυριακή θα πάτε στη Τούμπα. Πάντα πηγαίνει. Εγώ με τον Μπαστούνι δύσκολα. Α. Συγγνώμη, μακάρι να μπορεί. Έχω προβλήματα και το έχω πει 100 φορές. Δεν το ακούω πρώτη φορά, έχετε δίκιο. Και εγώ, κυρία, πρώτη φορά. Δεν έλειπα από την Τούμπα, από παντού. Συγγνώμη, το ακούω πρώτη φορά. Ναι, το ακούω πρώτη αλήθεια, αλήθεια λέει. Δεν το γνωρίζω. Συγγνώμη, το γνωρίζω. Είχα πάει σε κάποιες εκδηλώσεις που έγιναν στην Καμάρα εδώ εκεί, όσο μπορώ, ναι, αλλά εκεί που έχει σκαλιά μεγάλη. Πέρσι για το κλέψι που μας κάνανε. Που τραγουδούσε ο βουλευτής για να καεί η Βουλή. Αυτό όμως δεν με εμποδίζει. Και πήγε στους υποστηρίζω και να αγαπώ την ομάδα μου με όλη μου τη δύναμη. Μπράβο, άλλο τόνα, άλλο τάλο. Εκεί, τότε που έπρεπε να πάω, που ήμουν πιο νέα και μπορούσα, έτρεχα παντού. Εκτός από την Κρήτη, όλη την άλλη Ελλάδα την όργωσα. Να είστε καλά, λοιπόν, να είστε σιδερένια. Να είστε καλά, κύριε Εύη. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Φυλάκια. Κυριακή κοντή γιορτή. Επόμενη γραμμή περιμένουν δύο φίλοι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Νταλίο παντός του Πάου. Αυτόν δώστε να κερδίσει εισιτήριο αυτόν. Μαρία, ναι, αγόρι μου. Δεν το χρειάζομαστε σε εσά, δεν μπορούμε να πάρουμε. Όχι, δεν είπα σε όχι, δεν όχι, δεν λέει εσένα. Κάποιον εδώ πέρα κολλάει. Είναι ένα πονηρό αυτό. Ναι. Λοιπόν, Μαρία, καταρχήν οφείλω τον Ηρακλειδέα που πήρε τηλέφωνο και ζητούσε να χτίσει πώ χτίζει διαφορετικά. Νταγλαράδε που ζητήσε. Ορίστε τι είπε. Αυτό έχει παράδειγμα καλύτερο, ρε Μαρία, γιατί δεν το έδωσε. Ποιο παράδειγμα, δεν κατάλαβα. Την αυτοκροτερία του Πάου που χτίζεται λιθαράκι, λιθαράκι. Λιθαράκι, λιθαράκι. Ναι, σιγά σιγά. Υπουργάκι, υπουργάκι. Νομίζω είναι πολύ καλύτερο παράδειγμα αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ που πήγε να πει. Άτοπο τελείω. Και το ίδιο είναι. Το ίδιο. Καλά, και εσείς βοήθησες, βοήθησες. Α, στους αγόρους. Όντως, εσύ ξεκίνησες λιθαράκι, λιθαράκι από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Φαταούλ. Ναι. Βρες τέτοιες δικαιολογίες. Ψάξω ακόμα κι άλλο. Λιθαράκι, λιθαράκι. Δεν μου λες Παπαδόπουλα. Έλα, φίλε μου. Η λαλίστα του παδί του Ολυμπιακού, γέστε 7, γεμελέ, γεμελέ, μελέ 7. Ο άλλος το πετάμε στο κουκλάκι από τον έμο του. Ο Φευγάτος, ο φίλος του Ολυμπιακού. Άρης, ο Φευγάτος είναι Άρης. Ο Φευγάτος δεν είναι του Ολυμπιακού, είναι Άρης. Το Πασχάλι μάλλον λέει που είναι Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι Αργιαλός. Είναι Ολυμπιακάρης ο Φευγάτος. Όχι, όχι, είναι μόνο Άρης. Είναι μόνο Άρης. Ναι, πού θες να καταλήξεις. Αυτοί ρε φίλε, πού είναι εξαφανισμένοι, μπορεί να μου πεις. Ούτε μηνύματα. Ο άλλος μας σιγά-σιγά. Ο Γέστερ, ο Γέστερ μόνο έστειλε. Έστειλε την Παρασκευή. Έχει 49% λέει για τίτλο. Την Παρασκευή. Και είπε 49% είσαι πρωταθλητής. Ο άλλος που θάπησε από τη Γερμανία, από τη Γερμανία που έλεγε ένα τρία σκόρ, ένα και τρία σκόρ του Βάρα, ακόμα περιμένουμε να βγει. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα να βγουν αυτοί να μας διασκεδάσουν. Έτσι, μπράβο, ναι. Αυτούς περιμένουμε. Λοιπόν, ο Ευαγγέλου χθες, φίλε, τον πήγε το παιχνίδι γιατί βάλαμε δύο γκολάκια, αλλά την κλωτσιά που άφησε να πέσει. Α, την είδες κι εσύ.
Δεν λέγεται. Νταλή, ειλικρινά, μάτι Παναγία, σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά, σε συσσένομαι. Σε εισαγωγικά, σε συσσένομαι. Του τη σέλνει το πιο εύκολο παιχνίδι και δεν δίνει ένα κουκούτσι στον γηπεδούχο το φτωχό που χάνει 0-3. Ούτε ένα κουκούτσι. Έλα, Νταλή, πραγματικά. Άσε μωρέ. Καλά του λέει ο Κοντοές, δεν τρέπεσε λίγο. Άντε τώρα. Εγώ να ντραπώ. Καταλαβαίνεις. Ο Κοντοές. Και εσύ να ντραπείς ρε. Μη φωνάζετε. Έλα τώρα. Από πίσω τον ακουμπάει και ξαπλώνει κάνει κάτω ο Σουριναμέζος. Ο Σουριναμέζος Άσος. Μου έρχεσαι συμπαθέστατος κιόλας ο άνθρωπος. Ο Τζίμι Χέντριξ. Καλά του λέει ο Κοντοές. Άντε σήκω, δεν σε ακουμπάω. Άντε τώρα. Τι δηλαδή έλεος, είναι οι άλλοι καταδικασμένοι άνθρωποι με μπάτε 1000 ευρώ. Γιατί είναι Μάρι καταδικασμένοι. Τι είναι. Γιατί είναι καταδικασμένοι. Γιατί? Το μάτς είναι και 0-3 και βρίζουν και τη μάνα του Κοντοέ. Άντε τώρα. Τι θέλετε άλλο. Τι άλλο θέλετε να δείτε. Τι θέλουμε ρε Σλάμα, εσύ δεν μπορείς να συνειδητοποιείς. Ψάχνεις να βρεις τσεγάδια, κουσούρια, ψάχνεις να βρεις. Ρε ο Νταλή είναι απαράδεκτος. Όσο τον εκτιμώ είναι απαράδεκτος. Μιλάει για διαιτησία στο μάτς αυτό. Δεν έχει πάρει ο φτωχός γηπεδούχος ένα κουκούτσι. Πώς θα το πάρει το κουκούτσι αν δεν υπάρχει. Το είδες στο μάτς. Τι εννοώ ο Παναγιώτη, ξέρεις ένα κουκούτσι. Να δώσει ένα αμφισβητούμενο στον Απόλλωνα. Ένα αμφισβητούμενο στον Απόλλωνα. Υπήρχε αμφισβητούμενο. Βέβαια. Υπήρχε μια φάση. Βέβαια. Δίνει φάουλ υπέρ του Μάτος που πέφτει ο Μάτος πάνω στο στάθι και κάνει ότι χτύπησε ο Μάτος. Και το δίνει υπέρ του Μάτος. Στο 1-4. Στο 1-4. Κατάλαβες γιατί κερδίζαμε τα λεφτά. Δεν έχει δώσει κίτρινες. Για να κάνει τι, να πουλήσει εκδούλευση ότι εγώ είμαι εδώ. Δεν τους θέλουμε αγόρι μου γλυκό εμείς αυτούς. Μια χαρά τους. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί πήρες την ΕΠΟ. Δεν μας ενδιαφέρει καμιά ΕΠΟ αγόρι μου γλυκό. Γιατί πήρες την ΕΠΟ. Σκορπάω τον δρόμο, πεντάρες παντού. Γιατί πήρες την ΕΠΟ. Πεντάρες παντού. Μάριε, δεν μου απάντησες. Τι να σου πω. Ήμουν σίγουρος, λέω, θα βγει ο Νταλή και θα μιλήσει για διαιτησία στο μάτς αυτό. Είσαι απαράδεκτος. Δεν μου απάντησες. Γιατί δεν μπορεί να απαντήσει. Είσαι ο οπαδός του ΠΑΟΚ που δεν θέλω να γνωρίζω, δεν θέλω να το ξέρω. Δεν πειράζει, δεν απαντάς την ερώτηση, ρε. Ποιος καταδίκασε τον Απόλλωνα. Τι είπες τώρα, στον Απόλλωνα. Φέτος γενικά. Ναι, είπες εσύ. Ναι, είπες ο Απόλλωνας καταδικασμένος. Το έχω πει από το αποτέλεσμα Σεπτέμβρη. Αυτό που έγινε φέτος στον Απόλλωνα, επειδή τον Απόλλωνα τον αγαπάω, το λατρεύω τον Απόλλωνα, το ξέρει και ο Παναγιώτης, και ο Παναγιώτης τον αγαπάει τον Απόλλωνα, το έγκλημα το έκανε η διοίκηση. Εγώ δεν τον αγαπάω. Το έκανε η διοίκηση. Που αφήνει τον Γιάννη τον Κόντι και κάνει το σειρότερο που μπορεί να γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε ομάδα που ανεβαίνει. Δεν το καταδίκασε πάντως ο ΠΑΟ. Καλά είσαι τρελός, ρε. Νταλή. Νταλή. Είσαι τρελός, αυτό είπα. Δεν είπα αυτό, απλά. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Πέρσι στο αντίστοιχο Απόλλωνα που θα έλεγε 0-5-1-5, δεν θα οριόταν για τα κουκούτσια. Δεν πει δεν τον νοιάζει για την ΑΕΚ. Γιατί δεν έχω ακροατή εδώ πέρα. Εντάξει, λέω. Αλλά να σε με ακούνε 3.000 αεξίδες. Και με ακούνε 50.000 παοξίδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είσαι δίκαιος. Το παιχνίδι με τον Απόλλωνα ήταν το πέναλτι έξω την περιοχή με τη Λαμία. Με τη Λαμία, με τη Λαμία. Με τη Λαμία. Νταλή, περιμένουν άλλοι δύο. Κλείστον, Χρήστο. Καλημέρα, Νταλή. Κλείστον. Επόμενη γραμμή. Χρήστο, περνάει η ώρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Λοιπόν, Ασλαμά, ο Κυριάκος, είμαι ο παδός ΑΕΚ και της Μπάγερν. Νάτος. ΑΕΚ και Μπάγερν, Κυριάκο, καλημέρα, καλή λοιπόν, επιτυχία απόψε. Ναι, να πω κάτι που να εκπροσωπούν λίγο και τους ομοιοδεάτες μου, γιατί όπως καταλαβαίνεις σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα είμαι μειοψηφία. Σωστό. Όταν είσαι ο παδός της Μπάγερν της Γερμανίας, ας πούμε, είσαι μειοψηφία στη χώρα και όταν είσαι και ΑΕΚ, ας πούμε, είσαι δύο φορές μειοψηφία. ΑΕΚ, ας την ΑΕΚ έξω. Μπάγερν, ούκο λίγους ξέρω και στη γειτονιά μου. Λοιπόν, δεν θέλω να χαρακτηρίσω τον οπαδό που πήρε, τον ακροατή τέλος πάντων, που είπε κάτι στο οποίο συμφώνησες. Θα χαρακτηρίσω σένα. Κυριάκο, ο ταξιτζής είσαι. Ναι, ναι. Ναι, ρε, αυτός που... Σε λατρεύω. Θα χαρακτηρίσω σένα. Είσαι σκέτο ηλίθιος ή ηλίθιωδος ηλίθιος. Όταν μου λέτε ότι η Μπάγερν είναι η επιτομή του καπιταλισμού, δηλαδή είστε ξεφτύλα. Βέβαια, είστε οι Mercedes. Καλά λέει ο φίλος μου Δημήτρης. Είστε οι Mercedes, είστε ο καπιταλισμός. Σας στηρίζει όλη η Γερμανία. Στην Ευρώπη, όλη η Γερμανία είναι από πίσω σου. Στην Ευρώπη είναι Λούπερ. Με τον ΠΑΟΚ είναι όλοι εναντίον. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη ή ο Ολυμπιακός. Είναι όλη η Ελλάδα εναντίον. Είστε η μόνη χώρα που έχει σύλλογο στην Ευρώπη. Ξέρεις για ποιο λόγο με τα 40 ευρωπαϊκά κύπελα. Γιατί ποτέ στην ιστορία της δεν έκανε μεταγραφή πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Πού είναι τα 120 του Μπέλ, του Μπογκμπά, του Νεϊμάρ, είναι απέξω από όλα αυτά. Όπα, όπα, μέχρι τα τέλη των 80's. Από 90's και μετά, μια χαρά ο καπιταλιστάκος είσαι και τα χώνεις. Μια χαρά, η Dream Team και η Dream Team, έλα τώρα εντάξει.
Ένα κορέτσκα πήρε τσάντα φέτος, ένα κορέτσκα και πέστρεψε από την Χόφεχάιν. Τους άλλους από την Ντόρφμουντ εσύ πριν τον τελικό δεν τους πήρε. Τον πώς το λέγανε ρε εσύ. Παίρνεις τον Γκέτσε. Ναι, πριν τον τελικό. Δυο μέρες πριν τον τελικό. Τι λες τώρα ρε. Αυτό αν γίνει εδώ θα γίνει ρημαδιό. Χτύπησα εγώ ποτέ, χτύπησα το κέντρο, χτύπησα ποτέ όλα τα πρώτα ονόματα που ακουπάει 120 εκατομμύρια σε σένα. Δηλαδή, κατάλαβες, τα λεφτά που δίνουν οι Άγγλοι, οι Ισπανοί και παλιά που δίνουν οι Ιταλοί, οι πρώτοι που το ξεκινήσανε, ούτε στον ύπνο της υπάγεν. Βρέση. Υπάγεν την δεκαετία του 80 με κάτι στραβούς και νομιστικούς έπαιζε. Πάτε καλά, ε. Συμφωνώ. Καλά, περίμενε, μωρέ. Περίμενε, μωρέ. Δεν αγόρασες. Βρεσί, είσαι τρελός. Δεν αγόρασες από Μπαρτσελόνα, Μαρκ Χιούς. Τότε, γύρω στα πόσα εκατομμύρια δραχμές, το ξέχασες. Όταν οι άλλοι πέρανε από τον Άγιο Ξεκούρευε, ας πούμε. Ναι, το Μαρκ Χιούς πήρες από Μπαρτσελόνα, τι άλλο θες. Τι άλλο θες. Πρώτος δεν πήρε ποτέ που να διεκδικούνται από όλο τον πλανήτη, ποτέ η Μπάγκερ δεν πήρε κανένα. Τον Μακινάλη, τον Σκοτσέζο πήρες. Μπορεί να μην θέλουν να πάνε και στην Μπάγκερ όμως, ρε Κυριάκο. Είναι δηλαδή, με την κοίτουσε. Όχι, μπορεί ο ποδοσφαιριστής ο ίδιος να, να προτιμήσει να πάει, ας πούμε, στην Αγγλία, κάποιος άλλος, ας πούμε, ή Ισπανός, από ότι στην Μπάγκερ. Ε, κάτσε, ναι. Μα η Ιταλία τι έκανε, αυτό το πράγμα έκανε και πως έλκυσε όλους τους άλλους. Πήρε τον Μπόνεφ, πήρε τον Πλατινί, πήρε από εδώ από εκεί και αρχίσανε και έρχονταν και άλλοι, η Ζίκο, η Μαραντόνα και τα λοιπά. Σου λέει εκεί πέσανε παιχταράδες. Αν δεν το κάνει αυτό η Μπάγκερ, ούτε η Μπουτακούντα είσαι... και τους παιχταράδες που έχουν πέσει. Κυριάκο, Κυριάκο, από μέσα 90's και μετά είσαι μια χαρά στο παιχνίδι του marketing που θέλει και μια γερμανική ομάδα και είναι η Μπάγκερ. Διαφωνώ. Πώς δεν είσαι. Είναι πολύ πίσω από το Real Barcelona στο τομέα αυτό στις μεταγραφές. Και αυτό που κατέφερε. Καλά, εντάξει, δεν είσαι και συμπαθής, τι να κάνουμε. Όχι, δεν είναι και αυτό. Είναι και δεν το ανταγωνιστικό και το πρωτάθλημα. Έτσι, τώρα παίζει ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι η χαρά του κάθε Έλληνα. Δεν εντάξει. Δεν ενδιαφέρει το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Ενδιαφέρει όμως το όνομα που θα, του ποδοσφαιριστή που θα πάει, ρε Κυριάκο. Χορεύουν όλοι σιρτάκι με Χαριστέα και Γκέκα. Ναι, αγόρι μου. Χορεύουν όλοι σιρτάκι με Θεοφάνη Γκέκα, όλοι οι Γερμανοί. Και πηγαίνει ο Γκέκας στην Πόρτσμουθ και δεν κάνει προπόνηση. Γελάνε μαζί του να σε κοφεί. Τι λέμε, στα λόγια μου έρχεσαι. Εσύ έρχεσαι στα λόγια του Παναγιώτη. Αυτό σου λέω. Είναι πρωτάθλημα αστείο. Είναι αστείο σχεδόν το πρωτάθλημα σου. Και είναι η χαρά του κάθε. Εγώ με μάνατζερ Πολ Κουτσολιάκο, όπως είμαι, παίζω Γερμανία. Όπως είμαι. Στο φτηνό ποτάμι της Γερμανίας είναι επιτομή του καπιταλισμού. Βρεγελούσαν με τον Τόρκελε στον Μπάουτ και πήγε Γερμανία και πανηγυρίσαν όλοι. Είναι Λούπεν, λοιπόν. Διαλούσε στον πάγκο τον Τόρκελε και πήγε η Γερμανία και πανηγυρίσανε όλοι. Ωραία. Να κλείσω λίγο με το σημερινό αγώνα. Ναι. Αν γινόταν αυτό το μάτς πριν από ένα ή δύο χρόνια, ήταν μεγάλο φαβορί η Μπάγκερ. Τώρα είναι μεγάλο φαβορί η Λίβερπουλ. Διότι η Μπάγκερ είναι πολύ πεσμένη. Σε παραδέχομαι, σου εύχομαι καλή τύχη. Σου εύχομαι καλή τύχη. Κυριάκο, να είσαι καλά, σε αγαπάμε. Να είσαι καλά. Περιμένει άλλο ένα. Έτσι, κλείστε το κουράκι. Αποκουράστηκα. Κλείστε το κουράκι. Δουλειάζουμε και εμείς και είναι και άσχημο. Καλά, λέω. Καλημέρα. Κλείστε το μωρέ. Φτάνει, κλείστε το μωρέ. Ευχαριστές, μπράβο. Φτάνει, έλα, πάμε, γραμμή. Αυτό. Χορεύανε σιρτάκι με τον Θεοφάνη Γκέκα και πήγε ο Γκέκα στην Πόρτσμουθ και δεν πήρε μπλουζάκι προπόνηση. Ποιο θυμάται ότι ο Γκέκα έπαιζε στην Πόρτσμουθ. Πάμε, ακροατή. Τώρα μιλά. Να μιλήσω, ωραία. Χορεύανε για τον Γκέκα και τον Γκέκα, αλλά με αυτού είσαι σήμερα, Μαρή, μην μπερδεύεσαι. Αυτού είσαι σήμερα. Φουβού, εσύ είσαι. Αυτά τα συγχάματα τη κοινωνία, εγώ είμαι. Αυτά τα συγχάματα τη κοινωνία είσαι σήμερα. Σήμερα, όχι. Σήμερα υποστηρίζω Λίβερπουλ. Θέλω να προχωρήσει για να έχει να ασχολείσαι. Όχι, να πω εγώ για το σημερινό μάτι. Εύχομαι να χάσουμε και να αποκλειστούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είσαι λίγο. Είσαι λίγο σαν οπαδό. Με πληγώνει. Δεν πειράζει. Κάντο όπω το 81. Είσαι από τον Παοκτσή χειρότερο. Που θέλει να βγει από όλα για να πάρει το πρωτάθλημα. Πάντα, πάντα θα λες με τι συνθήκες, σε τι συνθήκες γίνονται κάποια πράγματα. Παράδειγμα, όταν η Μάντσεστερ είχε την καβάντζα του πρωταθλήματος σίγουρη, γιατί έπαιζε 20 φιλικά, τότε λογικό να ασχοληθεί με το Champions League. Τι έπαιζε η United 20 φιλικά! Στην Αγγλία! Δες περίοδο 2000-2010. Με μπερδεύεις με Ελλάδα μήπως. Με μπερδεύεις με Ελλάδα. Καλά. Ξέρω ότι έβλεπες και τώρα απλά μην κάνουμε στους δεκαμήνους. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το πιο σκληρό πρωτάθλημα και η United έπαιζε φιλικά. Όλων των εποχών. Ωραία, Φουβού, κάπου εδώ κλείνει ο Λίμπερο. Ευχαριστούμε όλους τόσα χρόνια. Μια χαρά τα λες, Φουβού, έχεις ακόμα 6 λεπτά. Μια χαρά τα λες, φυσικά. Ξένιξη διαμαρτυρία από χώρα. Έλα, Φουβού. Έπαιζε φιλικά η United. Χρήστο και ο ΠΑΟΚ. Μάνα και διγατέρα εδώ τα λένε. Σ' ακούω τώρα, Φουβού. Ναι, εννοείται. Τι ακούσαμε.
ξαναλέω, σα προκαλώ, δείτε τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα. Κάνα μήνυμα φωτογραφία. Πιο καθαρό πρωτάθλημα από αυτό το αποφετινό. Θέλω να δείτε τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Μπράβο, το είναι το πιο καθαρό πρωτάθλημα. Το 10 του Παναθηναϊκού που παίρνει πρωτάθλημα χωρί κόκκινη. Άκου να σου πω, Θουβού η διαφορά με τον Ολυμπιακό ποια είναι. Θα σου πω, τα έχουν δει τα φορά. Ολυμπιακό είσαι όπου χρειαζότανε. Την βοήθεια της διαιτησίας. Κάτι δεν έχουμε εμείς. Αλλά όπου πήγαινε τον περιμένανε. Οπαδοί, οπαδοί και αντίπαλοι ποδοσφαιριστές, ξύλο. Όπως τη Λιβαδιά, στην Ξάνθη, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, ρε Δουβού. Με εξαίρεση την τελευταία τετραετία Μαρινάκη. Που όντως είσαι κάποια χριστουγεννιάτικα. Βλέπε καλονί 05 και κάτι τέτοια. Για πες μας. Επειδή πάω σχεδόν 30 χρονών, είναι ντροπή αυτά που ακούω. Όταν έχω ζήσει ομάδες, ακράτητο, εγάλιο, προοδευτική, ιωνικό. Άσε με να μιλήσω. Λιβαδιά. Άσε με να μιλήσω. Ατρόμητο. Σ' ακούω. Ή Μάρτον. Να τα λέτε αυτά. Ή Μάρτον. Είπα μόνο 6-7 ομάδες. Φαντάσου. Τι είναι αυτά. Ο Ολυμπιακός έχει πάει, προοδευτική Ολυμπιακός και έχει φάει ατελείωτο ξύλο. Άσε ρε Μάριε τώρα. Ατελείωτο ξύλο. Ατελείωτο ξύλο. Επίσης, ποιο ματς χάνει στην προοδευτική με γκολ στο 90. Καλά, είμαστε σοβαροί τώρα. Το 1-0. Ακούμε τι λέμε. Και ο Πάουκ θα σε πει την προοδευτική. Καλά, εκεί πήγε με χάλια ομάδα. Ποιο αυτό λέει να χάσει. Μάρια, τώρα. Ο Ολυμπιακός με ομαδάρα χάνει 1-0 στο 90. Ακούτε τι λέτε. Από την προό. Όχι, ακούτε τι λέτε. Ακούστε τι λες. Με τον γκολ του Αλβανού. Πε τον ρε Χρήστο, τον ξεχνάω. Τον Αλβανό τον κοντό. Ωραία, θυμήθηκα να μάθει. Με τον Ζαΐμι. Μπράβο, μπράβο. Σε 68 χρόνια έφαγε ένα γκολ, όντως, καλές. Όλοι τα λίμα φιλικά. Και σου πει το αντίθετο. Α, το πας τώρα, πας και στον Ολυμπιακό των Ανδριανόπουλων. Και εκεί, παιδιά, τι ήταν, ρε παιδιά. Μην γελάμε τώρα. Κάτσε, Θουβού, να κάνουμε ένα συνέδριο οπαδών και να αποφασίσουμε από τα 44 πόσα έπρεπε να έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν σου λέω αν έπρεπε να πάρει τα 20. Πόσα, 8, 12, και τα 20, 10, και τα 30 12 από τα 44, 12. Μπράβο, ρε. Μην μας λες τώρα ότι έφτιανε δεξιά και αριστερά. Δηλαδή δεκαετία 30, 40, 50, 60 έπρεπε εδώ να έχει πάρει 3. Εδώ μου λέτε, ρε παιδιά, ότι έφτιανε ο Ολυμπιακός αυτές τις έδρες που σου είπα. Δηλαδή ήμαρταν, ρε παιδιά. Ναι, ας μην κάνω ό,τι θέλαν. Άσε τώρα, ρε. Θουβού, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Από ένα τελευταίο. Ναι. Θα έρθει κανείς στο αεροδρόμιο. Εγώ περιμένω ακόμα. Ορίστε. Περιμένω, η Παναγιώτη, θα έρθεις να με πάρεις. Αφού δεν είναι ο Ιβάν εδώ, είσαι η Ελένη. Πού είναι. Από εβδομάδα, από εβδομάδα τα νέα στην Αμερική. Σ' αγαπάμε, φιλιά. Γεια σου, Δουβού. Πάω κάρι, θα πάνε ή. Παναγιώτη, χρωστάμε μηνύματα. Διαβάζει ο Παναγιώτης στους νικητές, το πάει ο Ακάρης και διαβάζουμε τα τρία μηνύματα που χρωστάμε. Ωραία. Αποστόλης Βασάκος, Δημήτρης Γεωργιάδης και Παπούλιας Αλέξανδρος. Παπούλιας Γεωργιάδης και Βασάκος έχουν κερδίσει εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής. Πάω κάρι 7,5 ώρα στην Τούμπα. Θα σας ενημερώσει η Μαριλής. Παπαδόπουλα, Παπαδόπουλα, μη σταματήσεις λεπτό. Όσο πλησιάζει ο Μάης, θα ενοχλούνται όλο και πιο πολύ. Πόσο πονάει το σκουφί, λέει ο 164. Κάτι χαστούκια που θες, μου συγκρίνεις τον Πάριο με τον Θεό. Σαχλαμάρα. Λέει ο Γιώργος Σταλός. Είπα Ντίο με Πάριο. Δεν έγινε ποτέ ο Ντίο, Θεός χωρές τον Πάριος, αλλά το πάλεψε. Ο Μωυσής λέει, ας αφήσουμε το τουπέ και το υπεροπτικό ύφος και να πάρουμε το τρίποντο την Κυριακή. Σεμνά και ταπεινά, μιας και ανήκω στην γενιά των, εκεί πέρα κόβεται 8.33. Λοιπόν, εγώ πάω στο Πιπερών να χτυπήσω ένα ωραίο φαγητάκι, ένα τα 15-17 που φτιάχνει κάθε μέρα, Γεωργίου Παδρέου 25. Σύγχρονο μαγειρίο υψηλών προδιαγραφών των πιπερών. Όσοι κινείστε ανατολικά και ακόμη δεν έχετε δοκιμάσει πιπερών, πραγματικά εγκληματίτε σε βάρος του εαυτού και της κοινωνίας. Χρήστο και όσοι είχαμε σήμερα μαζί μας, βαθιά υπόκληση και από τους τρεις μας για τη δουλειά που έκανε και σήμερα ο Χρήστος ο Κιώσης. 19 Φλεβάρι 1948 γεννήθηκε ο δαίμονας της κιθάρας, ο Τόνι Αϊόμι. Σε αυτόν αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή και κλείνουμε με κομμάτι αφιερωμένο στον Alex Silver, Heaven and Hell, με τη φωνή του αρχιερέα Ronnie James Dio.